Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τρόικα, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή που είναι εδώ σε πλήρη σύνθεση, στα εύκολα και κυρίως στα δύσκολα. Μια εκπομπή εύκολη ποίημα για τον Στέριο Αναστασιάδη. Μια εκπομπή λουκούμι για τον τίζερ Κώστα Κούση. Μαζί μας και ο Σταύρος σήμερα. The Nine Days of the Ass. Έλα, Σταύρο, δεν είναι. Και μια εκπομπή στην οποία έχει συνηθίσει δυστυχώς ο Χρήστος Τσαλτίδης. Να βγάζει τα κάστανα τη φωτιά. Με guest star Σταύρο Κόλκα. Δεν θα μιλάω, θα κάθομαι. Θα κάθεσαι. Τράβα βίντεο. Όταν δίνεις δικαιώματα. Έτσι είναι. Θα πρέπει να είσαι έτοιμος να την ακούσεις κιόλας. Αλλιώς δεν έχεις δικαίωμα να την λες. Αυτό λέω στους φίλους μου τους Αριανούς από χθες το βράδυ που μου στέλνει ο ένας στο πρωτοσέλιδο του Sport Time, ο άλλος στα σχόλια του Τάδε Παοξή. Παιδιά, αποκλείστηκε ο Άρης και έχασε το αίτητό του, αυτό που τόσα χρόνια λέγαμε. Ντροπή. Από μια ομάδα που τη λέγανε Κόλος. Αίτη στην Ευρώπη, Κόλος. Πώς? Ήταν αίτη στην Ευρώπη. Αίτη στην Ευρώπη. Και περί το μάτς και τώρα. Πρώτο μάτσο έδωσε, ναι. Άρα η μοναδική ομάδα μαζί με Κόλο-Κόλο στην Ευρώπη που δεν έχει. Ναι. Και Αθηναϊκό, έτσι είναι, Σταύρο. Αθηναϊκό όμω αποκλείστηκε. Μόνο η ελληνική ομάδα που είναι έτοιμη να το αποκλείσει. Και εσύ αποκλείστηκε εδώ και είπαμε ότι δεν μετράει. Και είπαμε ότι δεν μετράει. Σταύρο, κάθε μέρα φεύγει 12 παρά 1, φίλε. Δεν έχει δουλειά. Μήπω έχει ένα ραντεβού. Έχει κανένα ραντεβού, δεν έχει. Θα κλείσει κανένα θέμα. Σε 5 λεπτά είμαι εκεί. Είναι δίπλα, ναι, έχει δίκιο. Κάτσε να μα απολαύσει. Λοιπόν, θα σας δώσουμε όλη την επικαιρότητα. Το τι ακριβώς έγινε χτες το βράδυ, βέβαια τα είπαμε live και μετά με Γιώργο Ζαγόρα μέχρι τα ξημερώματα κοινολεκτικά. Να στείλω χαιρετίσματα στον τύπο, τον ιδιοκτήτη του. Κάτσε να πω και το νούμερό του. 2310. Όχι, όχι, περίμενε. Ναι, ναι. Δεν θα το πω όλο. Λοιπόν, τον τύπο με το γαλάζιο Kia που με έκλεισε χθες και μια μισή ώρα το βράδυ δεν μπορούσα να φύγω και κοιμήθηκα στη μάνα μου. Την τροχέα. Να του πω χαιρετίσματα. Την τροχέα. Αυτόν που τελειώνει σε 80 η πινακίδα του, για να μην πω τα προσωπικά δεδομένα όλα. Τα είπες όλα. Όχι, μπορώ να πω και το Νίκα Παγιώτα. Λοιπόν. Για τα 380. 53-80. Δεν είπα ότι ισχύει τον Νίκα Παγιώτα. Ναι. Είπα, μπορεί να πω. Είναι τυχαίο. Από μπροστά σε έκλεισε ή από πίσω. Μήπως μπορείς να βγεις από πίσω. Τον αξιοπρεπή κύριο λοιπόν αυτόν. Αυτό τον αξιοπρεπή, που... τον αξιοπρεπή έγινε, κύριο. Χαριλάω ρε φίλε. Πού έγινε. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Ναι, όντως. Όχι, όχι, το έχει κάνει και σε άλλους. Το έχει κάνει και σε άλλους από την τηλεφωνία. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφοροι. Μια μισή ώρα το βράδυ. Να έρθει η τροχιά, κάτι τις 2, κάτι τις 4 να πάω στο βαθύλακο. Είναι και έκθεση τώρα, υπάρχουν τροχονότητα. Ναι, έχει. Ωραία, δεν έχει έκθεση. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει φόρουμ, έχει φόρουμ. Πέρα από το χαβαλέ και την καζούρα που είναι δικαιολογημένη, ναι. Να πούμε τις εξελίξεις. Γιατί πρώτη εδώ ακούσατε χθες ότι τέλος ο Ένινγκ. Την τροχιά την κάλεσε. Α, την τροχιά τώρα. Πρώτοι εδώ είπατε, ακούσατε τους υποψήφιους προπονητές. Θες να τη σκότω στον κόσμο. Όχι, όχι, τα λέμε όλα, ακούγομαι. Ναι. Είπα στο γραφείο του SDNA, θα φύγει ο Ένινγκ και είμαστε έτοιμοι. Καλά, όλοι. Εγώ το είπα πριν το μάτς. Και μου λέγανε Αριανή, γιατί τα λες αυτά. Γιατί ακριβώς ο ρεπόρτερ πρέπει να ενημερώνει τον κόσμο, όχι όταν είναι το προφανές, αλλά να τον κατευθύνει. Και έλεγαν γιατί τον κράζεις, γιατί τον κάνεις, γιατί έβλεπα τι γίνεται. Γιατί έβλεπα και τι γίνεται. Και επειδή δεν είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας πλέον για να μην λέω τι γίνεται, όταν είσαι μέσα στην ομάδα δεν μπορείς να λες τι γίνεται, ότι βλέπεις ότι φεύγει ο προπονητής. Το είπα πριν. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το αν είπαμε ή δεν είπαμε. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή, 12 και 4, η ομάδα κάνει προπόνηση στο Ρήσιο και ο κύριος Ένινγκ κάνει τον προϋπολογισμό της αποζημίωσής του με τον κύριο Τουμαζάτο και τον κύριο Χαριστέα στα γραφεία της ΠΑΕ Άρης. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Ο Βέλλας, ο Μάντζιος και ο Αναστασίου. Οι Έλληνες προπονητές, Σταύρο, όταν είσαι 25 χρόνια δημοσιογράφος, αν δεν είχες φίλους. Και άλλο, Έλληνες προπονητές. Και άλλο προπονητές, μας τον πεις μετά. Αν για να έρθει θέλει. Τι? Τα καλύτερα είναι, γιατί μια χαρά είναι.
Μια χαρά, μια χαρά. Να είσαι καλά, καλή υπομονή, παιδιά. Ευχαριστούμε. Εντάξει. Να είστε καλά. Μόνο ένα διπλό του Ατρομήτου σήμερα το βράδυ μπορεί να ισορροπήσει λίγο την κατάσταση. Εγώ είπα από πριν ότι είναι κλασική περίπτωση. Γέλος. Το έχουμε προσεγγίσει λάθος. Ναι. Ναι. Ωραία. Κατάλαβα. Εσύ δεν είπες ότι το προσεγγίσατε λάθος με την Κόλος. Το είπα. Δεν είπες τίποτα. F5 πατήστε, λέει. Όχι, όχι. F5. Όχι, όχι. Περίμενε. Όχι, όχι. Ρώτα τον Κούση. Χθες το είπα. Ότι γεια σας ο Ένινγκ. Μετά το μάτς και μου λέει καλά με την Κόλος θα λες αυτά. Λέω γεια σας ο Ένινγκ το βράδυ. Πριν. Γεια σας, ευχαριστούμε τον κύριο Κόλο για την παρέμβαση. Τη μοναδική μέρα του χρόνου που κάθισε εδώ δίπλα μας. Παραπάνω ενώ φεύγει παραπέντε. Λοιπόν, η είδηση είναι αυτή που σας λέω αυτή τη στιγμή. Ότι ο Ένινγκ είναι με τον Χαριστέα και τον κύριο του Μαζάτο, τον Γενικό Διευθυντή των Γραφείων της ΠΑΕ, Οικονομικό Διευθυντή στα γραφεία της ΠΑΕΑΡΙΣ, για να τελειώσει και τυπικά το θέμα του συμβολέου του. Την ίδια στιγμή την προπόνηση την κάνει ο Τόλης ο Τερζής, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας την Κυριακή στον Βόλο. Και πιθανότατα, προσέξτε λίγο, και αυτή είναι μια νεότερη πληροφορία, νεότερη εντάξει από χθες το βράδυ είναι, απλά σήμερα δημοσιοποιήθηκε το πρωί, ότι δεν θα είναι μόνο ο Ένινγκ που θα αποχωρήσει από την ομάδα. Θα αποχωρήσει και ο Τόλης Τερζής, κατά πάσα πιθανότητα. Τρώει δηλαδή χρέωμα και ο Τόλης ο Τερζής. Αυτό που έκανε τις μεταγραφές θα φάει χρέωμα. Δεν μπορεί να κλείσει μεταγραφέ στη μια μέρα, εσύ, Στέργιο. Στη μια μέρα θα κλείσει θα μεταγραφέ. Δεν σου λέω να αποχωρήσει. Γιατί... Υπάρχει αξιολόγηση όλων. Φυσικά. Μεταγραφέ κάνει. Εγώ ο Χαριστέα κάνει τι μεταγραφέ. Πάντω παρά το κλίμα προσπαθούν να περάσουν κάποιοι για τον Χαριστέα. Εγώ επειδή του έχει. Δεν ότι κάνει ο Χαριστέα, οκ. Okay. Μόνο ο Χαριστέα τι κάνει. Προσωπική μου άποψη. Και μόνο ο Χαριστέα. Μπορεί να είμαι και λάθο. Όχι, είναι λάθο. Η συγκεκριμένη θα σου έλεγα ότι υπάρχει. Τον Ιντέγε παράδειγμα πέρσι. Τον έφερε ο Καρυπίδης. Α, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο φέτος να έφερε κάποιον ο Καρυπίδης, κάποιον παίκτη. Okay. Προφανώς ξέρετε τα πράγματα καλύτερα από μένα. Ναι, εντάξει. Όχι, θα σου λέγω ότι υπάρχει ο Τάδε. Ωα, υπάρχει κάποιος που φέρνει ο Καρυπίδης. Αλλά συμφωνούσε και ο Χαριστέας. Ματέο Γκαρσία λέγεται. Και είναι μια κίνηση χωρίς τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό η διαρροή τότε και τα λοιπά ήταν τελείως λάθος. Θα τον πληρώσετε πριν πάρετε τον Ματέο ή δεν μας απασχολεί? Ποιους διαιτητές? Της περσινής σεζόν. Γιατί ποιος δεν τους έχει πληρώσει? Σε απολογία κλήθηκε ο Άρης Διάβας. Πάντα γίνεται αυτό το πράγμα. Και πάντα επειδή θέλει ο γραμμένος την πληρώνει πρώτη του μηνός. Εμείς δίνουμε 15. Έχει γίνει 10 φορές. Δεν τους πληρώνει ο Άρης πρώτη του μηνός. Τους πληρώνει πάντα 15. Και πηγαίνεις πάντα στην απολογία που κλήθηκε ο Άρης και τους πληρώνεις κανονικά. Απλά κάνουν σπάσιμο αυτοί που μας καλούν, κάνουμε σπάσιμο και εμείς. Δεν έχει καμία πολύ. Δέκατη φορά είναι που γίνεται το συγκεκριμένο πράγμα. Γιατί δεν τους πληρώνει στην ώρα σου, δεν είναι. Δεν υπάρχει στην ώρα. Θέλει η ΕΠΟ. Δεν γνωρίζω, είμαι θα σου πω, ακριβώς τι είναι. Είναι ένας κανονισμός που έχει περάσει η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ. Δεν το κάνει μόνο ο Άρης, το κάνουν οι μισές ομάδες. Οι Λάρισα και οι Πανιόνιες το έχουν κάνει προς παρόν. Και λένε, όχι τώρα κλήθηκαν αυτές. Υπάρχει και άλλη και η Ξάνθη έχει κληθεί και άλλες ομάδες έχουν κληθεί. Θέλουν να τους πληρώνεις προκαταβολικά. Γι' αυτό κλήθηκε. Δεν είναι για την περσινή σεζόν. Είναι για την πρώτη αγωνιστική. Α, για την πρώτη αγωνιστική, όχι. Okay. Και τη δεύτερη προϊκάζω πλέον που παίξαμε. Όχι. Η δεύτερη είναι τώρα. Α, όχι. Είναι για όλες τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Γιατί έχει πει η ΕΠΟ ότι πρέπει να τους πληρώνεις προκαταβολικά τους διαιτητές. Ο Άρης λέει δεν πληρώνω προκαταβολικά. Και σε αυτό το 15ήμερο της κλήση απολογία είναι. Πώς το λένε, Γενάτη, ρε παιδί μου. Ναι. Γίνει 10 φορές άμα το έχεις προσέξει. Τους πληρώνεις το μεσοδιάστημα. Πηγαίνει στην απολογία ο δικηγόρος και αθώνεται. Γίνει 10 φορές μέχρι τώρα άμα το δεις η κλίση αυτή. Η συγκεκριμένη. Λοιπόν. Έλεγα τι έλεγα. Με διέκοψε με τους διαιτητές. Για τον Ματέο έλεγες. Α ναι. Ο Ματέο Γκαρσία προφανώς και θα ήταν τελείως διαφορετικό. Η τελείως διαφορετική παρουσίαση της είδησης της επιστροφής του στον Άρη αν δεν υπήρχε το χθεσινό κάζο, η χθεσινή κατραπακιά. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Άρη. Σίγουρα είναι μια κίνηση που ενισχύει πάρα πολύ την ομάδα. Αλλά έρχεται σε ένα χρονικό σημείο που επικοινωνιακά πάει σε δεύτερη μοίρα μετά τα όσα έγιναν χθες. Θα πούμε περισσότερα στην πορεία. Θα πούμε. Απλά
Είπαμε για την εξέλιξη της στιγμής και την πληροφορία της στιγμής με τον Ένινγκ στα γραφεία της, της ομάδας. Έχουμε και παιχνίδι σήμερα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ατρόμητο με αρκετά θέματα νομίζω ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά, κυρίως λόγω του ότι έχει και την τρίτη μάτσο, οπότε πρέπει όλα αυτά να τα βάλει σε μια σειρά. Θα μας τα πει ο Στέργιος τέλος πάντων το τι ακριβώς θα συμβεί και φυσικά θα δούμε και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα σε σχέση και με τις εκλογές, όπου Στέργιο οφείλεις να παραδεχθείς ότι είχα απόλυτο δίκιο. Οι εκλογές της ΕΠΟ λοιπόν δεν θα γίνουν στις 9 Οκτωβρίου όπως λέγατε χθες, αλλά στις 23 Νοεμβρίου. Είναι άλλη μια απόδειξη σε σχέση με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν ένα παιχνίδι εντυπώσεων, ένα τεράστιο προπαγανδιστικό παιχνίδι που φυσικά σήμερα, ενώ χθες υπήρξε η θριαμβολογία ότι στις 9 Οκτωβρίου και μάλωσε η FIFA τον Αυγενάκη και την κυβέρνηση, σήμερα κιόλας, μία μέρα μετά τη θριαμβολογία αυτή, η ΕΠΟ λέει ότι επειδή φοβόμαστε για τον Brexit, οι εκλογές θα γίνουν 23 Νοεμβρίου. Επικοινωνία. Δεν είναι επικοινωνία. Μόλις θες, δεν έλεγε. Έτσι να ξαναφωνάζω χθες που μου είπες ότι σίγουρα 9 Οκτωβρίου και ο Χρύσανδος έχει άλλη άποψη, μόνο ο Χρύσανδος, και διάφοροι τύποι βγαίναν και με λέγανε φερέφωνο κτλ. Ενώ έλεγα την αλήθεια και την πραγματικότητα. Ενώ μετέφερα με ακρίβεια το ρεπορτάζ κόντρα στην προπαγάνδα περί 9 Οκτωβρίου. Αυτό έγινε. Είναι μόλις μία μέρα μετά τα όσα έλεγα χθες σε σχέση με την ΕΠΟ, τις εκλογές, τον Αυγενάκη, τον Brexit και τη FIFA. Γιατί σε αντίθεση με όλους αυτούς που έσπευσαν χθες να με ξεφωνήσουν, να μου βάλουν ταμπέλες και οτιδήποτε άλλο, εγώ δεν περιμένω από το SDNA, το 10 ή το Sport 24 ή το Gazeta, όλα τα αξιοπρεπέστατα site με πολύ καλούς συναδέλφους σε πολλά από αυτά, για να ενημερωθώ για τα θέματα αυτά. Ναι. Κάνω το δικό μου ρεπορτάζ στο κομμάτι αυτό. Είναι λοιπόν μια τεράστια κεφαλιά στην προπαγάνδα. Μόλις χθες, γι' αυτό σου είπα, αφού δεν το έχεις αυτό με την ΕΠΟ και με αυτό δεν το έχεις. ΠΑΟΚ, πολύ καλός ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Με αυτά τα ζητήματα δεν το έχεις. 9 Οκτωβρίου μου λες οριστικά. Μόνο ο Χρύσανδος διαφωνεί. 23 Νοεμβρίου οι εκλογές. Και πήγε περίπατο. Και τα περί. Θα ασχοληθούμε άλλη μέρα. Ε, τι ασχοληθούμε. Σήμερα βγήκε το θέμα. Σήμερα αύριο. Βγήκε, αλλά έχουμε άλλα θέματα. Ο κόσμος τώρα θέλει να μάθει γιατί η ομάδα πέτυχε. Δεν θέλει να μάθει για τις εκλογές. Καλά, αυτό είναι το έχω χθες δύο ώρες, θα έλεγα αυτό το βράδυ. Θα τα πούμε και για τον Άρη. Κάποιοι δούλευαν. Γιατί σήμερα. Να περάσουμε έτσι δύο λεπτά. Όχι, βέβαια. Να πάλι γραμμένο και έποτε. Όχι, ρε φίλε. Συγγνώμη, 20 λεπτά για τον Άρη είπα. Θα ξαναπώ κι άλλο με μία ώρα θα μιλάω. Την επόμενη μέρα για τον Άρη. Να μείνουμε και στα κτιστινά λίγο. Εδώ υπήρξε ένα κάζο άνευ προηγουμένου. Κοίταξε, μπορείς να πεις ότι την άποψή σου. Αλλά το τι θα κάνω για τον Άρη θα το λέω εγώ. Θα το πω εγώ. Κώστα, τι έγινε με την ΕΠΟ, πότε είναι οι εκλογές? 23 Εντεκάτου. Τι έλεγα εγώ χθες? Ότι αυτά περί 9 Οκτωβρίου είναι προπαγάνδα και ψέματα και με βρίζανε όλοι. Τι ισχύει τελικά? 23 Νοεμβρίου η ίδια η ΕΠΟ το λέει πλέον, γιατί αυτός είναι ο νόμος. Μισό λεπτό. Ποια η διαφορά να γίνουν 9 Δεκάτου με 23 Εντεκάτου? Καμία. Ένας μήνας και 10 μέρες. Ναι. Θα προετοιμαστεί το αντίπαλο στα μέχρι χθες, Κώστα, λέγαμε ότι δεν μπορεί. Ότι η FIFA μας μάλωσε. Οριστικά 9 Οκτωβρίου. Έχω 4 μηνύματα, μου το είπε και ο Μπάμπης πριν. Ναι. Ότι με έχεις χαμηλωμένο το μικρόφωνο. Όχι, δεν είναι καλό το μικρόφωνο μου να το αλλάξουμε. Τώρα μου στείλε και η αγάπη ότι δεν ακούγομαι καλά. Μίλα κανονικά και φώναζε. Μήπως δεν είσαι καλά. Έτσι κι εσύ. Δεν μιλάω έτσι. Είμαι εντάξει από η στάθμη. Από το τέτοιο. Ναι. Εντάξει. Δεν έχω πειράξει τίποτα. Ο Μπάμπης που σου λέει αυτός έχει κάνει τις διερμηνήσεις. Που ήταν πριν. Εγώ δεν πείραξα τίποτα. Το μόνο πάτη το κουμπάκι να σε ανοίξω. Μια χαρά είσαι όμως, φίλε, γιατί. Θα το δούμε, εντάξει. Για μίλα λίγο. Μια χαρά είσαι, τα κόκκινα είσαι. Θα με ενημερώσει η αγάπη. Άμα είναι να σε ενημερώσει η αγάπη. Εντάξει, λοιπόν. Θα πούμε και για τον Άρη. Ξέρω ότι αυτό που θέλετε σήμερα είναι να τα κάνουμε μπάχαλο στον Άρη. Το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Αυτός είναι ο στόχος σας. Μπορείτε να έχετε τα επιχειρήματά σας και να το προσπαθήσετε, να το παλέψετε.
Δηλαδή θέλετε ότι όποια ακριβώς διαχείριση κάνετε μετά από γκέλες του ΠΑΟΚ, θέλετε, θα κάνετε το ίδιο πράγμα. Θα προσπαθήσετε να βοηθήσετε την ομάδα του Άρη να προχωρήσει, να δει την επόμενη μέρα, να ξεπεράσει το πρόβλημα. Αυτό δεν κάνατε και στον ΠΑΟΚ. Που μπήκαν μέσα στο λεωφορείο τη θύρα 4 ναι. και του ορμούσανε μετά το ματς. Φανικά. Σε ποιο ματς ήταν που μπήκαν μέσα, μετά τον Ολυμπιακό ή μετά τον Άρη. Άλλο του μπήκαν και μέσα και άλλο του ορμούσανε. Μπήκαν μέσα στο λεωφορείο και του βρίζανε. Και ο τίτλος ήταν ένταση. Ενώ τώρα στον Άρη θέλετε να γίνουμε κόλος. Δεν θα γίνουμε, σας ενημερώνω. Καλή μπορεί να το προσπαθήσετε και να το προσπαθείτε καθημερινά και υπάρχουν πάρα πολλές φωνές στα ραδιόφωνα της πόλης που να προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Σας ενημερώνω ότι δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να κάνετε. Το κάνουμε και μόνοι μας με επιτυχία από χθες. Το κάνουμε με τεράστια επιτυχία. Κουέστα. Απλά επικοινωνιακά δεν φταίει ο Κουέστα. Πώς δεν φταίει. Ο άσχετος, ο άσχετο ποδόσφαιρο λέει ο Κουέστα. Πώς δεν φταίει. Είσαι άσχετος. Εγώ είμαι άσχετος. Ναι. Ποιος φταίει. Η άμυνα. Ο Κουέστα τι είναι, επιθετικός. Εντάξει, άντε. Μίλησε ο σχετικός. Άντε, πάρτε την πορτοκαλί. Μίλησε ο σχετικός. Άντε από εδώ, άντε. Ο Κουέστα είναι επιθετικός. Πες μας γιατί δεν επεξάρισε. Δεν είναι μέλος της άμυνας. Πες μας γιατί δεν επεξάρισε. Άσε ρε Χρήστα τώρα. Πες μας γιατί δεν επεξάρισε. Κάντε τον μπουρμπουλούκι σας εκεί τώρα, άσε τώρα. Μέλος της άμυνας είναι ο τερματοφύλακας και τέσσερις αμυντικοί. Τον μπουρμπουλούκι σας. Και μας λες τώρα ότι δεν είναι μέλος της άμυνας ο τερματοφύλακας. Να κάνουμε 10 κάψεις ή 17, πώς να κάνουμε. Τι είναι ο τερματοφύλακας. Δεν είναι μέλος της άμυνας. Τερματοφύλακας. Α, δεν είναι μέλος της άμυνας. Οκ, εντάξει. Είναι άλλο τερματοφύλακα. Ακούστηκε, εντάξει, είναι άλλο. Τέλος πάντων. Ο συνοδοιπόρος των οπαδών του ΠΑΟΚ, Κώστας Κούσης, σήμερα. Γελάσαμε. Ποιος συνοδοιπόρος της Χρυσάθε, κάνε κριτική στην ομάδα σου. Κάνε κριτική στη διοίκηση, χωρίς πλάνο. Κάνε κριτική στη διοίκηση, φυσικά. Κάνε στον προπονητή που άφησε την ομάδα χωρίς μπακ. Εσείς τα λέγατε χθες. Τι προγραμματισμός είναι αυτός, δεν είναι. Τι μεταγραφές είναι αυτές. Τι εννοείς χωρίς μπακ. Ο Γκανέ αυτός και τέτοια ναι. Κράζει όλος ο κόσμος, βράζει. Α, βράζει. Και εσύ λες για τους παοξίδες τώρα. Δεν κάντε κριτική. Ήσουν έξω. 20 λεπτά για τον Άρη. Ωραία, εντάξει. Και αυτά που λες τώρα εγώ τα είπα πριν το μάτς. Πάρα και μου ωραία. Λέγατε γιατί τα λέω πριν το μάτς. Είπες για τον προγραμματισμό, για τις μεταγραφές. Όχι, ποιο προγραμματισμό. Είπες για το πώς έδειξε η ομάδα με τη Λαμία ότι έδειξε πρόβλημα. Ναι. Ότι θα φύγει ο προπονητής, είπα. Πριν το μάτς. Αυτό το είπες θες. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Άρα φταίει ο προπονητής. 100%. Ο προπονητής θέλει. 100%. Που άλλος δεν μπορεί να κάνει μια σέντρα και ένα ανέβασμα, δηλαδή φταίει ο προπονητής. 100%. 100%, εντάξει. Είναι αδούλευτη η ομάδα. Οκ, okay, εντάξει. 100%. Εντάξει. Έχει τεράστιες ευθύνες ο προπονητής. Ναι. Έχει και ο προπονητής εννοείται. Και τα έλεγα πριν το μάτς. Έχουν και οι άλλοι. Υπάρχουν ευθύνες συνολικά. Όλοι. Όλοι. Παρ' όλα αυτά, τον Γκάνεα που προσπαθεί να κρίνει και να τον βγάλει άξιο στο πρώτο το μάτς. Είπα, δεν τον έβγαλα άξιο. Είπε συμπακ. Το Σάκη τον έβγαλε ο προπονητής που τον άφησε έξω μόνο του. Αυτό τον έφερε όμως, δεν τον έφερα εγώ. Έτσι. Και όλοι αυτοί που κράζουν σήμερα με τη Σάλ και λέγανε τι παιχταράδε ήταν αυτοί. Ε, καλά, εννοείται. Και κράξιμο θα υπάρχει. Ωραία, και αν κάνει τρεις νίκες ο Άρης τώρα στη σερί στο πρωτάθλημα, θα ξαναγίνουν παιχταράδε. Φυσιολογικό είναι αυτό. Εγώ όμως δεν θα πάω στο κράξιμο να διαλύσω την ομάδα. Θα κάνω κριτική κανονική όπως κάνω πάντα. Όπως έκανα και πριν το μάτς. Άμα κάνεις κριτική δεν διαλύσεις. Όπως έκανα ομάδα. Και πριν. Εγώ θα κάνω κριτική. Ο Στέργιος θέλει να διαλυθεί η ομάδα. Να καλλιεργήσει εσωστρέφεια. Δεν μπορούμε να διαλύσουμε την ομάδα ή να τη φτιάξουμε. Όχι. Κριτική κάνουμε και με την άποψή μας. Κλίμα μπορούμε να δημιουργήσουμε. Κλίμα μπορούμε να δημιουργήσουμε. Και ο Φερέιρα, πέρσι λέγανε τον Μπούλο να φύγει κτλ. Και φέτος λένε η προπονητάρα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν κερδίζει η προπονητάρα, όταν χάνει το ολομπού. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, θα τα πούμε. Ο καθένας θα πει την άποψή του. Αλλά Κώστα, μια μεταγραφή δεν κλείνεται για τον προγραμματισμό όπως λες σε ένα παιχνίδι. Όλες. Κρίνεται εκ του αποτελέσματος, δεν λέμε. Να το αποτέλεσμα. Ο στόχος χάθηκε. Ναι, εντάξει. Στόχος. Και γι' αυτό υπάρχει κριτική, γι' αυτό υπάρχει αναστάτωση. Ναι. Γι' αυτό φεύγει ο προπονητής. Ναι. Γι' αυτό γίνεται μέσα στην ομάδα ό,τι γίνεται. Μπράβο. Και πρέπει η ομάδα να βρει τον τρόπο να το γυρίσει. Ω, σωστά. Επίσης, φέρνει και άλλον παίκτη η ομάδα. Συμφωνούμε. Απλά λέμε ότι η κριτική να πάει από πάνω. Από πάνω ο πρώτος που μέχρι φταίει, κάτω. Ο πρώτος που φταίει για τις αποτυχίες είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης. Α, μπράβο. Αυτή τη στιγμή όμως ο Καρυπίδης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό που κάνει είναι να χρηματοδοτεί. Αυτό το οποίο μπορείς να τον κρίνεις τον Καρυπίδη, τον Χαριστέα, για τις επιλογές του. Είναι ότι κράτησαν τον Ένινγκ. Που εκ του αποτελέσματος είναι μια λάθος επιλογή. Ναι. Από εκεί και έπειτα όμως τι πρέπει να κάνεις, να τον πούμε τον Μπούλο, τον Καρυπίδη, ενώ έχει πληρώσει τόσα λεφτά. Όχι. Αυτό λέω. Όχι. Υπάρχει ένα μέτρο λοιπόν. Είναι αυτονόητο ότι για οτιδήποτε καλό ή κακό. Που να οργανώσει καλύτερα την κατάσταση. Τι είναι να οργανώσει καλύτερα. Είχε προπονητή, ρε φίλε. Έφερε λοιπόν φέτος, Κώστα, ενίσχυσε το τεχνικό team με άλλους δύο ανθρώπους, ενίσχυσε το γύρω-γύρω με άλλους τρεις ανθρώπους, εργαζόμενους, φυσιοθεραπευτές κτλ. Έφτιαξε τα γήπεδα στο Ρίσο και του βγήκε Μίκητας να πάει να κάνει αυτός τη σπορά στο Βικελίδης κτλ. Τον έδιωξε λοιπόν αυτό που έκανε την Λακαμία με το γήπεδο. Ναι. Τι άλλο πρέπει να κάνει.
τι μπορεί να κάνει δηλαδή εσύ εδώ πέρα. Δηλαδή, εγώ έχω το Στέργιο να μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Αν αρχίζει τώρα ο Στέργιος που είναι 20 χρόνια δημοσιογράφος και αρχίζει και βρίζει στον αέρα και φάω εγώ ένα πρόστιμο από το Σουρού 10 χιλιάρικα, τι μπορώ να κάνω ως διοίκηση παραπάνω από το να τον διώξω? Έπρεπε να προβλέψω ότι μετά από 20 χρόνια θα τον πιάσει μούρλα του και θα αρχίσει να βρίζει. Αυτό σου λέω. Φυσικά και η ευθύνη είναι του Καρυπίδη. Ένα ψυχογράφημα έπρεπε να τον κάνεις όμως, να ξέρεις ότι καμιά φορά μπορεί να κάνει καμιά έκρηξη. Τον έκανα ένα χρόνο ολόκληρο ένινγκ. Ένα χρόνο ολόκληρο ένινγκ. Πήρε την ομάδα και πέτυχε το στόχο του πέρσι. Έστω κατά το ίμιση, δηλαδή ποιος ήταν ο μισός στόχος, να βγω στην Ευρώπη. Ο άλλος μισός στόχος ποιος ήταν, να πάρω το κύπελο. Τι? Κίση του Μπάσου, του Χαριλάου. Στόχος ήταν και αυτό. Πήρε πόντους από εκεί ο ένινγκ. Μήπως δεν πήρε πόντους. Εντάξει, σε αντίθεση με εσάς προσπαθείτε όλοι οι οπαδοί σας λένε σε όποιον παίκτη έρθει. Ρακ, Άρης και τα λοιπά και ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Άρης και ο Ολυμπιακός, σε αντίθεση με εσάς που δεν το πετυχαίνετε το στόχο να μας κερδίσετε παρόλο που προσπαθείτε πάρα πολύ, εμείς το πετύχαμε. Σας κερδίσαμε στο Βικελίδης και πήραμε και δύο φορές χ. Μάλλον πήρατε δύο φορές χ στην Τούμπα. Όχι, πήραμε. Έτσι, πήρατε. Έτσι. Στο 90. Εντάξει, κοίταξε, δεν μεγαλώνει η ομάδα σου επειδή λέτε μεταξύ σας ότι ο στόχος του Άρη είναι να κερδίζει τον ΠΑΟΚ. Γιατί και στόχος δικός είναι να κερδίζετε και η διαφορά είναι ότι εμείς το κάνουμε και σώζουμε. Βγάζετε selfie μέσα στα αποδυτήρια, στη Τούμπα για το χ. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, σου θυμίζω. Αποχαιρετητήρια. Ναι. Εσείς μπήκατε μέσα στο 1-2. Και δεν τιμωρηθήκατε. Και δεν τιμωρηθήκατε. Γιατί είπα να τιμωρούν. Έχω την αίσθηση ότι δεν ήταν το τελευταίο μάτι της σεζόν όταν βγάλατε φωτογραφίες στα αποδυτήρια. Το τελευταίο μάτι της σεζόν. Εσείς δεν λέτε το 3 στο ΣΡΟ. Το τελευταίο μάτι της σεζόν ήταν ένα Στέργιο. Και ήρθα μάλιστα με 11 ποδοσφαιριστές. 11! Λέγει για το πιο με πριν. Τον Μπακαλιάνη, τον Μπακούτσι, τον Ούγκο Σόπλε που δεν παίζει κανένα, μόνο ο Ουγκάμα παίζει. Με τον Φετφαντζίδη να έχει παντρευτεί την προηγούμενη μέρα. Έτσι. Με αυτούς. Και φυσικά τα παιδιά θα το πανηγυρίσουν το συγκεκριμένο. Γιατί για τα πιτσιρίκια που παίζανε εκείνη τη μέρα ήταν επιτυχία. Απέναντι στους καλοπληρωμένους παίκτες σας. Βέβαια σε εκείνο το σημείο δεν ήταν και τόσο καλοπληρωμένοι. Είχαν κάποιες καθυστερήσεις, οι οποίες διευθετήθηκαν σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό. Τώρα που πήρατε τα έσοδα, θα τα διευθετήσετε στον απόλυτο. Λοιπόν, θα πάμε στο break όταν επιστρέψουμε. Θες να πεις για πάω και να πω για Άρη εγώ? Όχι, γιατί να έχω μας πεις την επόμενη μέρα. Ήδη είπα ένα τέταρτο τι γίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά έλειπες. Είπα ότι ο Ένινγκ είναι στα γραφεία, πώς γίνεται η προπόνηση, τι φεύγει και ο Τερζής. Ποιο θα πάρουμε? Θα τα πω αυτά. Αυτό, τα είναι επόμενη μέρα. Τα είπα χθες το βράδυ, αλλά θα τα ξαναπώ. Γιατί άλλο το κοινό, εντάξει, φυσιολογικό. Γιατί ο Λίμπερο είναι όλο, όπως και με τον ΠΑΟΚ προχθές που ήταν μέχρι τις 2 η ώρα, τη ώρα σταμάτησε να βγαίνει ο Στέργιος και ο Σταύρος και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Λίμπερο είναι to the point και ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται. Χθες μία μισή ώρα μιλούσαμε με τον Γιώργο. Μεταδώσαμε πρώτοι όντως. Σας άκουε, ότι τέλος ο Ένινγκ. Γιατί όλοι λέγανε τελειώνει, φεύγει, θα δούμε, κάνουμε. Γιατί ήμασταν από κάτω, Κώστα, στο παρκάκι εκεί στη Χαριλάου. Εκεί που σε έκλεισε ο φίλος. Και βλέπεις, όχι, εγώ δεν είμαι εκεί κλεισμένος. Εγώ στο σπίτι μου. Σ' ακούγαμε, Χρυσανθέ, σ' ακούγαμε. Μπράβο. Στέργιο, άσε τα κόλο-κόλο και πες μας για φορ. Μας πρίξατε, λέμε, τον Άρη σήμερα. Άσε το φορ. Δεν γίνονται αυτά. Το ξεπουλήσαμε τους παίκτες όλους. Έχει κάνει άπειρους μονολόγους ο Χρυσανθέ για τον ΠΑΟΚ εδώ και ένα χρόνο. Έχει δικαίωμα και Στέργιο. Δεν έχω κάνει κανένα μονόλογο για τον Άρη. Απλά συμμετέχω σε κουβέντες που και που. Θα αφιερώσουμε ένα πενταλεπτάκι να με ακούσετε μετά χωρίς να με διακόψετε για τον Άρη. Ωραία. Μπας και μάθει ο κόσμος καμιά αλήθεια. Εντάξει. Και μετά θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ και ό,τι θέλει ο Χρυσανθέ και ό,τι θέλει ο Κώστας. Εδώ είμαστε. Μπας και μάθει ο κόσμος καμιά αλήθεια. Λοιπόν, ναι, όπως σωστά είπε ο Ζαγόρας, αλήθεια για τον ΠΑΟΚ δεν λες, οπότε πες για τον Άρη. Λοιπόν, να πάω σε break, θα πεις μετά το μονολογό σου. Ωραία. Πάμε. Να διαβάσω μηνύματα και μετά να μας πει ο Στέργιος αυτό που θέλει. Λοιπόν. Αρχίσαν τώρα την πλάκα αρισμένη. Απλά ρε παιδιά πρέπει να είστε λίγο to the point. Όχι απλά να στέκεστε στη λέξη. Λοιπόν, τι ξέρουμε λέει για την προπόνηση του Τερζή. Καλή του Colos FC. Καλό, έξυπνο. Μπράβο φίλε, συγχαρητήρια που δεν ασχολείστε με τον Άρη. Τώρα αυτά υπάρχουν. Καλημέρα το κιτρινόμαυρο Ελευθέριο. Επιτέλους αυτό με τον προπονητή. Όπα, κάτσε γιατί. Έγινε η ανανέωση και τον έχασα. Να το επιτέλους αυτό με τον προπονητή. Κούρασε, ας διαλέξουν έναν αξιόλογο. Τσαλτίδη, για Κολοβό που ακούγεται ισχύει. Καλό. Φίλε, έκλεισε στη Σεριφτήρα στο Κολοβέτσιο. Κολοβέτσιο. Στη έκλεισε στην Τουρκία. Κολομπούρδα στα Κατάρ. Κολομπούρδα μόνο πάω. Κολομπούρδε. Ω, Στέργιο. Όχι, λέει και αυτά τα ονόματα που ακούμε. Ας τον αφήσουμε να δουλέψει και να κτίσει ομάδα. Αυτό για να γίνει θέλει μια τριετία και φυσικά να μπει βαθιά το χέρι
στην τσέπη. Καλησπέρα φίλε Στέργιο. Όπως καταλαβαίνεις αυτοί δεν βάζουν μυαλό, ό,τι και να πάθουν για όλα φταίει ο ΠΑΟΚ. Είπαμε εμείς σήμερα ότι φταίει ο ΠΑΟΚ για κάτι? Όχι, δεν είπαμε. Τίποτα απολύτως δεν είπαμε. Αλλά την ίδια καραμέλα. Κοβαλίνκα ομάδα που φοράει άσπρο μαύρο και στο σήμα έχει το ΚΑΠΑ και δεύει σε χωριό 1500 κατοίκων. Γι' αυτό τι είναι. Χρηστική πληροφορία, να ξέρουμε. Α, ωραία. Ποια ομάδα έρχεται πολύ. Αλλά δεν ασχολούνται με τον Άρη. Ο Κάρι δεν φταίει, λέει ο 214, γιατί κάνει το καλύτερο. Οι παίκτες δεν μπορούν να κρυθούν από τώρα. Κύριε ευθύνη στον Ένιν, κάκι στην επιλογή αν πάμε για Έλληνα προπονητή, λέει ο φίλος ο 214. Για Έλληνα θα πας μάλλον. Θα σας τα πω μετά. Σάβα Παντελίδη, γύρνα πίσω. Ο Καρυπίδης είπε δεν υπάρχει θέμα Σάβα Παντελίδη. Στον Κάρι κριτική, στον Χαριστέα και στις κακές επιλογές του καμία κριτική φυσικά. Και τέλος να ρωτήσω τον Ματέο, τον πήρε ο Άρης για το φιλικό πρωταθλήματος με τη Λάρισα ή για να παίζει στην Ευρώπη και να τον πουλήσει ακριβά. Άσχετο αν έχει συνειδοκτησία με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει συνειδοκτησία με τον Ολυμπιακό. Και συνειδοκτησία με τον και το θέμα σήμερα είναι τεράστια αποτυχία οικονομική και ομαδική του Άρη. Χρήσαντε σε λίγο θα μας πεις και τα ζώδια. Φίλε, εγώ ξεκίνησα και μίλησα 20 λεπτά για τον Άρη, όχι για το βόλεϊ του Άρη. Mm. Είπα ότι ο Ένιγκ είναι στα γραφεία, είπε την προπόνηση, θα σας πω και τους προπονητές. Ναι, ναι. Σε αντίθεση με το τι κάνετε εσείς, εμείς λέμε την πραγματικότητα. Αυτός μου απαντάει. Και βλέπω ότι δεν ασχολούνται οι του ΠΑΟΚ όπως βλέπεις Κώστα. Εντάξει, θέλουν λίγο χουλιαμά να κάνουν. Καλά κάνουν, να κάνουν, να κάνουν. Να κάνουν. Να κάνουν. Να κάνουν. Εσείς σαν Άρης. Εγώ αφού είμαι μικρός μπροστά σου. Έτσι δεν λες. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Είμαι τόσο μεγάλος που όταν κοιτάς, όταν σηκώνεις το κεφάλι σου, ξεκινάς. Έχεις παίξει τριπλάσια μάτς σε βιταγάμα εθνική από ό,τι στην Ευρώπη ρε Χρήσα. Πώς έχω, τι έχω παίξει. Τριπλάσια μάτς. Τι να κάνω, εγώ δεν είχα το πασό και δεν μου πάγωναν τα χρέη και δεν μου χάρισε 40 εκατομμύρια. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι παράσιμο. Έχω ένα τρίτο από το νέο Σούλη σε κατοίκους, γιατί έχουμε 5.000 το νέο Σούλη και σε έκανε γιογιό. Αλλά είναι επικοινωνία Χρήσανθε. Το χωριό της Έστερ Σουτ πόσο κατοίκους έχει, 500.000 πόσο έχει. Η Έστερ του Χρήσανθε πήγε στους 32. Το χωριό είπα εγώ. Το χωριό. Και η Κόλος Κοβαλίκα. Πρώτη φορά έπαιξε. Στους 32. Πρώτη φορά έπαιξε. Η Έστερ Σουτ πόσο κατοίκους έχει επειδή κάνει το μάγκα. Θα το ψάξω στο διάλογο και θα σου πω. Η Μπάτε έχει κατοίκους. Η Βίνι Βίτι Βίτσι που κοροϊδεύες πόσο κατοίκους έχει. 12. Πόσο κατοίκους έχει η Βίνι Βίτσι. Δεν έχει πάντως. Παίζει ρόλο, αμέν έχει 1600. Τώρα είναι κριτήριο αυτό το κριτήριο. Τώρα πόσο μεγάλη είναι. Δεν παίζει Ευρώπη. Δεν παίζει Ευρώπη. Παίζει Ευρώπη. Εγώ δεν είπα ότι είναι. Χωριό είναι όντως. Ντροπή για τον Άρη. Ντροπή για τον. Γι' αυτό φεύγει ο προπόνητης και είμαστε μπάχαλο σήμερα. Χρήσανθε και με το δίκιο σου όταν η Σλόβαν απέκλεια τον ΠΑΟΚ. Φυσικά ρε φίλε. Εντάξει. Και είμαι εδώ έτοιμος να ακούσω και την καζούρα. Κάποιοι φίλοι σου γράφανε πέρσι γιατί εκεί είναι το μυαλό του. Ναι. Όχι του μέσου Αργιανού. Γιατί είναι και, έχω και πολλούς Αργιανούς φίλους και το ξέρεις και εσύ. Ναι. Που δεν είναι τσιδίδε τη νομοταξία. Ναι. Ο Άρης πέρσι επέστρεφε στην Ευρώπη και έγραφε πολύ καλό σου φίλο. Θα σα πω για άλλο ποιο το έγραφε. Καλά που έρχεται ο Άρης στην Ευρώπη, γιατί τα παλικαράκια από δίπλα τρέβουν τα μπουτάκια τους, γράφανε. Έτσι είναι πάντα. Ο παδός περιμένει την κέλα του άλλου. Κάτσε, δύο χρόνια εσύ δεν έτρεμα τα μπουτάκια σου. Δεν ήταν ο παδός, συνάδελφος ήταν. Δεν ήταν ο παδός. Θα πρέπει να προσέχει. Έχεις δει τον Χρήσανθο να γράφει ποτέ τέτοιο πράγμα. Τα μπουτάκια τους. Ναι, έχει δει τον Χρήσανθο ποτέ. Μετά από 11 μήνες, καλά, όταν πέρασε την Πεσίκτας, πέρασε την Πενφίκα. Μετά από 11 μήνες. Μετά από 11 μήνες. Που τρέμα τα μπουτάκια τους. Μετά από 11 μήνες, Στέργιο. Γιατί δύο χρόνια χάνει από τη Βίνι Βίτι Βίτσι, την Πάτε Μπορίσοφ και την Έστερσουτ. Και την Σλόβαν δεν διέχανε. Και εσύ τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η Ευρώπη. Έτσι είναι η Ευρώπη, φίλε. Μπορεί να αποκλείσει από χωριό όπως έχω αποκλειστεί από την Κοπρίβνιτσα. Και μετά απέκλεισα την Ατλέτικο Μαδρίτης. Με ένα γκολ απίστευτο πάλι. Έτσι. Τι έτσι να πούμε κι εμείς που αποκλειστήκαμε με καραμπόλα. Έτσι είναι. Μπορεί να αποκλειστώ από την Κοπρίβνιτσα και την Κόλος και την ίδια στιγμή να είμαι η μοναδική ομάδα που έχω κερδίσει μέσα στην Ατλέτικο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Μπορώ να ακούσω τώρα. Τι άλλο θέλεις να πεις. Πες. Α, και θέλω να μου απαντήσεις αυτό. Έχεις δει ποτέ από εμένα τέτοιο σχόλιο στο Facebook, στη σελίδα μου στο Facebook ή σε κείμενό μου τέτοιο σχόλιο που λες. Ποτέ. Άρα εγώ δεν μπορώ να απολογηθώ για το αν κάποιος συνάδελφος δεν σκέφτεται όταν τα γράφει αυτά. Έτσι, είτε είναι χρόνια πολλά είτε όχι. Αν δεν σκέφτεται όταν τα γράφει αυτά ότι μπορεί να πάω την κηδεία κι εγώ. Ναι. Γιατί χθες εκτός από για τις σελίτσες που έλεγε και που φορούσαν κουστούμια κηδείας, είπα ότι ελπίζω να μην μας κάνουν τη δική μας. Μας την κάναν την κηδεία. Η Κόλος Κοβαλίνκα. Και ο Άρης είναι σε μια κρίση αυτή τη στιγμή που αντιλαμβάνομαι ότι επικοινωνιακά όσοι είναι εχθροί του Άρη θέλουν να τη μεγαλώσουν. Εγώ δεν θέλω να τη μεγαλώσω την κρίση. Έχω περάσει και πολύ χειρότερα πράγματα. Τα είπες μόλις πριν. Β' και Γ' εθνικές. Είναι ένα πολύ μεγάλο ισχυρό χτύπημα και οικονομικό. Και στο γόητρο και στην καζούρα και σε όλα.
Στο γόητρο περισσότερο. Αλλά ο παδός που τρελαίνεται επειδή του κάνει καζούρα ο κάθε Στέργιος, ο κάθε δηλαδή αντίπαλος, ο παδός δημοσιογράφος ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί σήμερα να γυρίσουμε το κλειδί και να το κλείσουμε επειδή είχαμε ένα ντροπιαστικό αποκλεισμό. Θα πρέπει να συνεχίσουμε η ομάδα. Καταρχήν την Κυριακή παιχνίδι. Είμαστε στο ξεκίνημα τη σεζόν. Ο Γκάνεα που δεν πήγε καλά χθες και δεν βλεπότανε, έπαιζε στην Ατλέτικο Μπιλμπάο. Δεν έπαιζε στην Κόλος. Στην Ατλέτικο Μπιλμπάο έπαιζε και είναι διεθνής με την εθνική Ρουμανίας. Επειδή λοιπόν δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και δεν πάει καλά στα πρώτα 2-3 παιχνίδια, τον βγάλουμε άχρηστο. Όπως και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Και καταρχήν λέμε για τους νέους. Γιατί λέμε για τους νέους οι οποίοι παίζουν τα πρώτα τους παιχνίδια με τον Άρη. Ο Λόπεθ είναι 20 μέρες στην ομάδα. Τράβηξε χθες ο Φετφατζίδης, ο νούμερο 1. Τράβηξε χθες ο Γκάμα. Ο Φετφατζίδης έβγαλε τα μάτια στον Βαν Σχίπ που δεν τον πήρε εθνική. Έπρεπε να πάει εθνική ο Φετφατζίδης με τη χθεσινή εμφάνιση γενικότερα. Με τη χθεσινή όχι, αλλά η εμφάνιση που είχε η τελευταία του Φετφατζίδη δηλαδή, έπρεπε να πάει εθνική. Λίγο αν ήμουν Βαν Σχίπ, αν είδα το χθεσινό μάτι που φαντάζομαι το είδε, θα ντρεπόμουν που κάλεσα το Φετφατζίδη στην εθνική και κάλεσα τον Λιμιό. Θα ντρεπόμουν. Θα έλεγα με ξεβράκωσε ο Φετφατζίδης. Το Λιμιό όχι, αλλά σίγουρα κάποιου άλλου ποδοσφαιριστέ ναι. Τον πέσουν τη Αυστρία. Ακού λίγο. Η κακή εμφάνιση, η κακή εμφάνιση του Φετφατζίδη χθες δεν είναι άλοθη για τον κάθε Βαν Σχίπ. Όπως σήμερα επικοινωνιακά γίνεται η κυβίστηση μετά τη χθεσινή θριαμβολογία ότι 9 Οκτωβρίου εκλογές και η FIFA βάζει κολάρο στον Αυγενάκη και ξεφωνητά όλη μέρα στον Αυγενάκη. Ναι. Και σήμερα η ΕΠΟ για να γλιτώσει τον Brexit πάει 23 του μηνός. Η ΕΠΟ κάνει αυτό που της λέει η FIFA. Και η FIFA είπε ότι δεν υπάρχει παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο όπως ψευδώς λέγατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί πήραμε τον αθλητικό νόμο και το διαβάσαμε στα αγγλικά. Και είναι έτσι όπως πρέπει να είναι ο αθλητικός νόμος. Και παρά τη λάσπη που πετάμε στον Αυγενάκη για άλλους λόγους, τελικά κάνει και η ΕΠΟ ό,τι ακριβώς λέει ο Αυγενάκης και ό,τι ακριβώς λέει ο αθλητικός νόμος. Γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Άσχετα με το τι έλεγε η προπαγάνδα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αφήνω την ΕΠΟ πάλι, γυρίζω στον Άρη. Και λέω: επικοινωνία, ναι. Θες να πεις εσύ ή να πω εγώ να συνεχίσω. Θες να πεις κάτι άλλο. Παρακαλώ. Μα δεν υπάρχει. Σ' αφήνω να. Είπες κανένα δύο πράγματα. Για ωραία. Θα πω πέντε πράγματα. Είπες για τα χωριά, τα 1500, αυτά τα είπες. Λοιπόν, ωραία. Δεν θα πω αυτά τα πράγματα. Θα μιλήσω σοβαρά. Καταρχήν, ο Γκάνι έχει με την Αθλέτικο Μπιλμπάο δύο μάτς 67 λεπτά όσο έχει και ο Λεβέκ. Ήταν θα μας κάνει μήνυση στην Μπιλμπάο ότι έπαιζε στην Μπιλμπάο ο Γκάνι. Εκεί δεν ήταν. Ναι, έκανε δύο μάτς 67 λεπτά. Τον πήρε Αθλέτικο Μπιλμπάο, ρε φίλε. Η Αθλέτικο Μπιλμπάο τον πήρε, όχι ο Φουφουτιακός. Και ο Πάο πήρε το Λεβέκ. Δεν είσαι Αθλέτικο Μπιλμπάο. Να σε ενημερώσω. Δεν είμαι. Να σε ενημερώσω. Όταν μια τέτοια ομάδα. Ωραία. Εσύ δεν ξέρεις. Ο Γκάνε λοιπόν δεν είναι διεθνής με την Εθνική Ρουμανίας. Είναι. Ωραία. Έχει παίξει 5 μάτς. Διεθνής με την Εθνική Ρουμανίας. Αυτό λέμε. Έπαιξε στην Αθλέτικο Μπιλμπάο, δεν έπαιξε. Πέρασε από εκεί, πληρώθηκε το παιδί μια χαρά και έφυγε. Α, δεν ωραία. Έπαιξε. Ωραία. 60, τον επέλεξα. 67 λεπτά. Ο σκάουτερ τη Αθλέτικο Μπιλμπάο. 67 λεπτά σε μια ομάδα να παίξει. Δεν είπε ότι παίξει. Φίλε, ο σκάουτερ τη Αθλέτικο Μπιλμπάο τον πήρε. Τον πήρε. Το σκάουτερ της Αθλέτικο Μπιλμπάο! Επιλέχθηκε! Αν εγώ πάω στο CNN, μπουκάρω στο στούντιο και πω μια καλημέρα στο μικρόφωνο του Λάρι δεν μπουκάρε στο στούντιο. Δεν πήγε μόνο στο στούντιο. Υπέγραψε συμβόλαιο και πήρε 800. Απλά το συνέχιζε. Συνεχίζω. Μα λε τώρα. Δεν το έχω μπροστά μου γιατί μου είπε έπαιξε στην Αθλέτικο Μπιλμπάο. Λοιπόν. Πού ήταν, ρε φίλε! Ανήκε εκεί, δεν έπαιξε. Εντάξει. Δεν έπαιξε. Δεν επιπέδου Μπιλμπάο, αυτό εννοεί, Χρυσανθέ. Ναι, τον πήρε όμω. Τον πήρε. Τον πήρε. Ωραία, να σου πω κάτι. Ένα ποδοσφαιριστή που τον επιλέγει η Αθλέτικο Μπιλμπάο. Θεωρητικά δεν είναι ικανός για να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι. Αυτό λέμε. Θα τον κρίνουμε. Αν δεν πάει καλά, δεν θα είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος παίκτης που δεν θα πιάσει. Προφανώς όμως για να μην παίξει εκεί, το ψάχνεις λίγο παραπάνω και λες, εντάξει τον πήρανε, αλλά δεν έπαιξε καθόλου. Άρα. Κωστά. Κάτι γίνεται. Στην Ελλάδα. Για να πάρω ένα τηλέφωνο να ρωτήσω. Και ο Χαβίτο δεν έπαιξε εκεί. Είχε μια συμμετοχή. Έκανε παπάδες εδώ. Και ο Κάλβο δεν έπαιξε εκεί. Έκανε παπάδες εδώ. Και ο Κόκε δεν έπαιξε. Έκανε παπάδες εδώ. Τι πάει να πει αυτό. Μπορεί να έρθει εδώ και να μην παίξει. Πάμε παρακάτω. Ο πρώτος θα είναι ο τελευταίος. Που στο πάμε. Πρώτο παιχνίδι θέλουμε να κάνουμε επίθεση στους παίκτες του Άρη και δύο χρόνια προστατεύουμε το Ζαμπά και το Μαμπά. Επικοινωνία είναι όλα. Επικοινωνία. Φυσικά είναι επικοινωνία. Ο Ζαμπά πήρε double, Χρυσαθέ. ΑΕΛ Άρης και Πανιόνιος από το fosonline.gr. Κλήθηκαν την Εθνική Επιτροπή της Super League να δώσουν εξηγήσεις για χρέη σε διαιτησίες της περσινής σεζόν. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Όχι, εσύ είπες ότι είναι για τη φετινή. Εγώ, επειδή γράφει αυτός έτσι. Ξέρω ότι σου είπα ακριβώς τι γίνεται, ρε φίλε. Ο Πανιόνιος γιατί είναι, για την περσινή. Ξέρω, δεν παίζει Πανιόνιος. Ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Για την περσινή, για την πότε χρόνια. Είναι το δημοσίευμα αυτό. Τώρα θα με κάνει. 5η 17 Σεπτεμβρίου 15 και 38. Ωραία. Περίμενε.
Άρα, για τον Άρη είναι και τα φετινά και τον Πανιόνιο είναι τα καταλαβαίνω. Ρε Στέργιο, σου είπα τι είναι. Η ΕΠΟ ζητάει να προκαταβάλει τα χρήματα στους διαιτητές. Ο Άρης λέει: εγώ δεν τα προκαταβάλω. Ωραία, ένα χρόνο. Ο Πανιόνιος που κολλάει μέσα. Μπορεί να είναι τα δύο τελευταία σου μάτσα, φίλε. Στην τέτοια. Έχει ξανακληθεί, θα σου διαβάσω και την απόφαση. Σιγά το θέμα, ρε Στέργιο. Σιγά το θέμα, ρε φίλε. Όχι, είναι άλλο για την περισσότερη. Πες μας για την προσφυγή του Βέρμπλουμ. Πες μας για την προσφυγή του Στοκ. Δεν έκανε. Γιατί δεν τα λες. Γιατί δεν είπατε τίποτα. Μην τσατίζεσαι. Μα μου λες τώρα, αυτό το κόλλο Κοβαλίβκα. Ρε αγόρι μου, το κόλλο Κοβαλίβκα θα κάνει κριτική. Αγενική. Θες να ασχοληθεί με το μεγάλο σύλλογο τη πόλη. Πες για τον Άρη, άντε λέγε. Ακούω άλλο. Ο μεγάλο σύλλογο τη πόλη έχασε, έχασε 5-6 βασικού παίκτε, αλλά ήταν όλοι μια χαρά στα πανηγύρια. Μεταγραφέ έρχονται, πατήστε 5, όλα καλά κτλ. Εντάξει, καμία κριτική ότι φεύγαν οι βασικοί. Α φύγει το ένα το σαπάκι, α φύγει και το άλλο. Ο άλλο δεν πρόσφερε, ο άλλο δεν μάκαρε. Ποιοι βασικοί φύγανε. Έφυγε ο Βέλεθ και πήρε έναν άλλον ποδοσφαιριστή. Έτσι. Όπως πούλησε στο Λιμιό και τον Άκμο μεσή και θα φέρει άλλου ποδοσφαιριστές. Δεν κατάλαβα. Ποιοι βασικοί άλλοι φύγανε. Ο Γκάμα έμεινε, ο Φετφατζίδης έμεινε. Ποιος βασικός έφυγε. Ο Κουέστα έμεινε. Ο Ματίγια έμεινε. Ο Ντικίνη δεν ήταν βασικός. Έφυγε. Έφερε άλλο παίχτη. Δεν τα κάνω. Ο Ιντέγε, όχι, ρε φίλε, απέτυχε. Και έφερε άλλο παίχτη. Έφυγαν 2-3 ποδοσφαιριστές οι οποίοι πήγαν και πήραν ένα καλύτερο συμβόλαιο αλλού. Δηλαδή είμαι υποχρεωμένος να κρατάω το σύνολο των παικτών. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Αυτούς που είδα τους κράτησα. Και τον Τικινή δεν συμφώνησε τα λεφτά και έφυγε. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Όλους πρέπει να τους κρατάω. Όλους. Ο Ρόουζ έμεινε, ο Σάσα έμεινε, ο Φετφατζίδης έμεινε, ο Γκάμα έμεινε, ο Κουέστα έμεινε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κάνει κριτική. Ο ΠΑΟΚ για μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει δώσει 120 εκατομμύρια να τα έχει πετάξει. Χατσερίδη. Χατσερίδη. Επειδή σου κάτσανε στραβοκλωτσιές προχθές και προκρίθηκες. Στραβοκλωτσιές, ναι. 72-28 κατοχή έχει ο άλλος. Δοκάρι έχει. Τέτα τέτ χάνει. Έβγαλε ο Ζήφκοβιτς στα πάντα. Όντως, έχει δίκιο. Και προκρίθηκες και βγάζεις γλώσσα και μιλάς για μεταγραφές. Μιλάς εσύ για μεταγραφές. Που έχεις πετάξει 100 εκατομμύρια που δεν μπορούσες να κάτσεις το Financial Fair Play μεταγραφές. Που έχεις κάνει, έχεις αλλάξει 5 τεχνικούς διευθυντές. Που λέγατε τον Μπούλο στο Φερέιρα και δεν μπορεί να συνεχιστεί με το Φερέιρα και το λέγατε προπονηταράς. Τι το λέγαμε, εσείς. Διώξτε τον. Οι δημοσιογράφοι, πρωτοσέλιδο έβγαλε ο άλλος, διώξτε τον. Διώξτε τον. Και εσύ το έλεγες να φύγει, και ο Σταύρος το έλεγε να φύγει. Oh. Και σας έκατσε το αποτέλεσμα τώρα σε ένα μονό παιχνίδι και βγάζεις γλώσσα και κάνεις κριτική για τις μεταγραφές του Άρη των 100.000 και των 150.000. Αν κάποιος βγάζει γλώσσα, αυτοί είστε εσείς. Αν κάποιος βγάζει γλώσσα, είστε εσείς. Και οι δύο βγάζετε γλώσσα. Όλα είναι επικοινωνία. Και όλα είναι επικοινωνία. Και στο είναι απέδειξα χθες εδώ στην εκπομπή Ζέπελη, που πλέον θα τα γράφω. Θα στα παίζω. Χθες στην εκπομπή μου βάλες χέρι γιατί έλεγες 9 Οκτωβρίου εκλογές και εγώ σου είπα δεν θα γίνουν 9 Οκτωβρίου, θα γίνουν Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Και όχι μόνο δεν το δέχτηκες, μου πούλησε ηρωνία, με έβγαλες ότι μόνο ο Χρήστος λέει τις αλήθειες κτλ. Και μία μέρα μετά επιβεβαιώθηκα. Μία μέρα μετά. Χρήστε. Δεν θυμόμαστε μόνο αυτά που όπως επιβεβαιώθηκα για το θέμα. Και αυτά που ξεφτιλιζόμαστε. Μπράβο. Επιβεβαιώθηκα για το θέμα του Ένινγκ. Χθες σε αυτή την εκπομπή είπα ότι το βράδυ, αν δεν κερδίσει, φεύγει ο Ένινγκ. Πριν το ματς. Και οι Αριανοί μου λέγανε τι είναι αυτά που λες και τα λοιπά. Πριν το ματς. Πριν το ματς δεν ήμουν τριαλαλή, τριαλαλό. Και στο ματς με την Λαμία, αν άκουγε Στέργιο την αναμετάδοση, το σχόλιο μου και μετά που πήρα το σχόλιο, έξχισα τον Ένινγκ. Έσκισα τον Γκάνεα, το Σάκη, το Ματίγια και όλους τους παίκτες. Γιατί αυτό είναι η κριτική. Δεν είναι κριτική ότι μου πει πάει Άρης. Κατάλαβες. Πάμε στην ειδησογραφία λίγο, είναι παιδιά. Και στη διοίκηση κάποια στιγμή. Όταν φταίει η διοίκηση, γιατί εγώ ξέρω αν φταίει στο συγκεκριμένο κομμάτι διοίκηση, θα υπάρξει κριτική. Δεν μπορείτε να μιλάτε εσείς για κριτική σε διοίκηση όταν σας κάνει τις μεταγραφές ο Γεωργάκης και δεν λέτε τίποτα. Όταν σας φέρνει το Χατσερίδη με 1,5 εκατομμύριο. Και λέτε, εντάξει, λεφτά έχει ο Ιβανάη. Και όταν έφτασε το Financial Fair Play και τώρα μόλις νιώσατε ασφάλεια και πάλι βγάζετε γλώσσα. Επειδή πήρατε δύο προκρίσεις και αγωνιστική επιτυχία. Κατά τύχη. Κατά τύχη. Αυτό το είπε το κατά τύχη. Δεν το δέχομαι το κατά τύχη. Το δεύτερο κατά τύχη στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ήταν καλό όμως. Εντάξει. Το δεύτερο ήταν καλό. Λοιπόν, Στέργιο, συνεχίζεις. Παιδιά, να ακούσουμε καμιά είδηση στην εκπομπή ή θα το κάνουμε reality. Όχι, μπορεί να πει και άλλα επιχειρήματα ο Στέργιος, εγώ τα ακούω. Και μπορώ να όταν Χρήσανθε κάνει λόγο για επικοινωνία και θέλουν να βλάψουν τον Άρη, ναι. Και γίνεται αυτό το τόρο χθες το μεσημέρι για την απλήρωτη διαιτησία, κάνε μια κριτική και λες ρε φιλέ, γιατί δεν έχουμε απλήρωτο. Ξαναλέω, Στέργιο, περίμενε, άμα μου δώσει, μίλα ένα λεπτό να σου βρω και την απόφαση.
Στο χαπί και η εκτελεστική γραμματεία της ΕΠΟ πήρε μία απόφαση που λέει ότι οι ομάδες. Οι άλλες ομάδες γιατί τους πληρώνουν. Εγώ δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν κατάλαβες. Εσύ κάνεις ό,τι σου λέει η ΕΠΟ κάθε φορά και η Super League. Δεν υπάρχουν πράγματα που ο ΠΑΟΚ αντιτίθεται και έχει μια πολιτική. Για σπάσιμο Καρυπίδης όλο το χρόνο, αυτό που διάβαζες τώρα έχει γίνει άλλες 10 φορές. 10! Άλλες 10 φορές. Είναι κάθε μήνα γίνεται. Σου λέει θα τα δίνεις από πριν και εγώ λέω όχι, δεν θα τα δίνω από πριν. Θα με καλεί σε απολογία, θα έρχομαι στην απολογία και τη μέρα της απολογίας τα πληρώνω και αφώνομαι. Αυτό γίνεται. 10 φορές. Ψάξτε το και δες το. Αν θες μίλα ένα λεπτό, να το ψάξω. Ψάξε, να με αφήσεις. Ωραία. Μίλα. Λοιπόν, για να το κλείσουμε. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα του Άρη δεν είναι ο προπονητής που αλλάζει κάθε χρόνο πρώτη και δεύτερη αγωνιστική. Κάποιο άλλο είναι το θέμα. Okay, εσύ επιμένεις να ασχολείσαι με την ΕΠΟ αυτό και τα λοιπά. Λες και ο Άρης θα κάνει όλα τέλεια. Και φταίει ο γραμμένος, φταίει ο ΠΑΟΚ, φταίει το σύστημα, φταίει και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος φταίει. Δεν μπορείς να μιλάς για επικοινωνία, Χρήσανθε, όταν κόβεις τις δηλώσεις του προπονητή της Κόλος Κοβαλίφκα. Εντάξει, δεν μπορείς να μιλάς για επικοινωνία όταν ακόμα και αυτή η είδηση που είναι OK, τυπική, όπως το λες εσύ, δεν φιλοξενείται σε κανένα site του Άρη. Εντάξει, αυτό Χρήσανθε είναι και αυτό επικοινωνία όμως. Άρα λοιπόν δεν θα μιλάς για επικοινωνία, τουλάχιστον στα του ΠΑΟΚ, ό,τι ειδήσεις υπάρχουν και βγήκαν πάρα πολλές αρνητικές. Τους τελευταίους 9 μήνες από επιτροπές για υποβιβασμούς, από οτιδήποτε άλλο, τουλάχιστον εμείς τα φιλοξενήσαμε, εντάξει, και στα site και τα σχολιάσαμε και καζούρα δεχτήκαμε και πίεση δεχτήκαμε. Οκ, okay, να μάθεις να δέξεις και εσύ την πίεση και να μην κατευθείαν αυξάνεις τον τόνο της φωνής σου. Δεν είναι όλα επικοινωνία, Χρήσανθε. Το χθεσινό το κάζο δεν είναι επικοινωνία. Με την παρούσα διαβιβάζουμε την τάδε πράξη του αναπληρωτή υπεύθυνου ασκήσεως 2 εξποδοσφαιρικών αδικημάτων, καλώντας συνάμα όπως παραστείτε ενώπιό μας κατά την εκδίκασή της, η οποία προσδιορίστηκε την τάδε ημερομηνία. Διώξει του αναπληρωτή υπεύθυνου ασκήσεως 2 εξποδοσφαιρικών αδικημάτων του δικονομικού κανονισμού λειτουργίας δικαστικών οργάνων της ΕΠΟ. Απαλά στην εγκαλούμενη της πειθαρχικής παραβάσεως που της αποδόθηκε από την τάδε δίωξη του αναπληρωτή υπευθύνου άσκηση 2 ποδοσφαιρικών αδικημάτων κατά εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 1 και 2 του ΠΚΑ της ΕΠΟ λόγω εξόφληση της οφειλής. Αυτό είναι, έχει γίνει 10 φορές αυτή η κλίση. Που αμάν και ντε ανακαλύψα το μεγάλο το θέμα. Αμάν και ντε. Εντάξει. Το σημείο τριβής μας, και δεν μου δώσεις απάντηση, γιατί αυτό πρέπει να μου δώσεις, ναι. Είναι αν είναι τα χρέη της περσινής σεζόν ή αν είναι τώρα. Γιατί εσύ το έπεισε το ξεκίνημα. Επειδή, ναι, όπως ξέρεις, η Επιτροπή Εκτάκτων. Θα το ρωτήσω για το συγκεκριμένο, θα ρωτήσω ποιο μάτσα αφορά. Θα το ρωτήσω. Και σε μια εβδομάδα που θα απαλλαχθώ. Θα σου δείξω και την απόφαση. Μπορεί να είναι τυπώτη αγωνιστική ή μπορεί η πεσίνα να είναι προκαταβολικά για τι πρώτε 4. Έτσι γίνεται. Και σου λέω εγώ. Έτσι είναι γίνεται. Μέσα και πανιόνιος. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Πότε θα κληθώ σε απολογία. Υπάρχει επιτροπή να το δικάσει. Το δίκαζε όλο αυτό το διάστημα επιτροπή. Ναι, αλλά η πρώτη σου αντίδραση ήταν να πει είναι για τη φετινή. Γιατί ούτε τώρα τον πλήρωσα. Και θα τον πληρώσω τον επόμενο μήνα. Το ξέρω, το κάνει σύστημα. Και σου διάβασα και την απαλλαγή και έχει άλλε 10 τέτοιε αποφάσει. 5.000 είναι. Επίτηδε το κάνει. 1.000.000 έδωσε τα παλιά χρέη. Άδεια πήρε. Πληρωμένοι είναι όλοι. Δεν σε ενοχλεί που υπάρχει καζούρα σε αυτό το θέμα και το όχι, δεν με ενδιαφέρει. Παταξίδες, δεν όχι, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, δεν υπάρχει, δεν πληρώνει συνδιαιτέ. Του πληρώνει κανονικά. Ναι, δεν θα κάνει. Τι? Δεν του πληρώνει εγκαίρω. Γιατί είναι, και ποιο θα μου καθορίσει το εγκαίρω. Επειδή γουστάρει ο βλαχοπρόεδρο τη ΕΠΣ και είπε από σήμερα αποφασίζω αυτό το πράγμα για να παίρνω τα λεφτά μου εγώ κάθε μήνα την πρώτη μηνό. Γιατί γι' αυτό έγινε. Όταν θέλει ο Καρυπίδης δηλαδή. Όχι. Να τους πληρώνεις όπως όποτε πρέπει. Αφού γίνει το μάτς. Πριν γίνει το μάτς προκαταβολικά, τι λες, ρε φίλε. Τι λες, ρε, που το είδες αυτό. Όμως, έχεις δίκιο. Αλλά αν είναι για την περσινή περίοδο, τα μάτς έχουν γίνει εδώ καιρό, Χρήσανθε. Η κλίση απολογία είναι για την περσινή περίοδο. Μα εγώ σου λέω τους έχει πληρώσει. Στέργιο, μπερδεύεσαι. Τους έχει πληρώσει. Και όταν γίνει το δικαστήριο, θα πάει στο δικαστήριο ο Άρης και θα πει ορίστε η πληρωμή. Και θα βγει πάλι όπως έχει βγει άλλες 10 φορές απαλλαγή. Okay. Άλλο. Τι άλλο θέλετε να πείτε. Εγώ αυτά ξέρω, Χρήσανθε, ότι δεν είναι όλα, ξαναλέω, επικοινωνία. Εντάξει, φυσικά, και φορά, δε, ζωή, στέλιο, φυσικά και δεν είναι όλα επικοινωνία. Ζωή, αν όμως μας ακούς τις εκπομπές, τα θέματα σε σχέση με την κριτική που υπήρχε στην ομάδα και για τις μεταγραφικές κινήσεις και για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας και για θέματα οργάνωσης της ομάδας. Ο Αριανός λοιπόν μας ακούει και το μεσημέρι. Το μεσημέρι είμαστε λίγο διαφορετική εκπομπή. Αλλά κυρίως το απόγευμα που είναι αμυγός Αριανή, γιατί φαντάζομαι και στο ΠΑΚ 24 το βράδυ, λες πράγματα που δεν λες εδώ σήμερα το πρωί. Είναι διαφορετικό το ύφος. Το θέμα της κριτικής το έχουμε κάνει. Διαφορετικό. Φυσικά. Είναι, εγώ δεν αναφέρω που φυσικά. 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 Εντάξει, δεν την αναφέρεις εδώ. Φυσικά. Φυσικά. Και υπάρχει και η επικοινωνία και στη δική μας τη δουλειά.
Απλά σου λέω ότι είναι τόσο ξεκάθαρο σε ορισμένα θέματα του ΠΑΟΚ. Αν και το θέμα της ΕΠΟ δεν είναι ΠΑΟΚ. Απορώ γιατί έχετε συνταχθεί τόσο πολύ με τον δικό μας το γραμμένο. Πώς φωνάζεις για επικοινωνία εσύ όταν κόβεις τη δήλωση του προπονητή του αντιπάλου σου? Όχι, είναι μέσα στο κομμάτι της επικοινωνίας γι' αυτό. Είναι κομμάτι της επικοινωνίας. Είναι λάθος, σου είπα το συγκεκριμένο. Αυτός που το έκανε. Γιατί να διορθεί? Γιατί είναι διορθώ. Για να σε ικανοποιήσω. Διορθώθηκε το. Τι δεν μπορούν να κάνουν. Μισό λεπτό. Τι όχι, μπορούν, μπορούν να κάνουν. Απλά είναι, είναι τόσο εξώθαλμο αυτά που κάνετε εσείς και τόσο απίστευτα. Το 4-1 της Επιτροπής το παρουσιάσε 3-2. Αυτό είναι ψέμα, δεν είναι επικοινωνία. Το να κόψει κάποιος την δήλωση περί ΠΑΟΚ που ήταν χαζός, γιατί ακριβώς δεν καταλαβαίνει αυτός ο κάποιος. Το έχω πει τους δικούς μου όλους. Ότι όταν το κάνεις αυτό και το βρει ο άλλος, είναι χειρότερο. Γιατί αυτό λες τόσο καιρό. Ενώ θα το βάζες και θα τελείωνε η υπόθεση. Όταν δεν ξέρεις λοιπόν από επικοινωνία και πας να το παίξεις επικοινωνιολόγος. Δεν θα ακούν τα παιδιά στο site σου που το παίρνουν. Ναι, ακριβώς. Μετά από 10 μέρες. Ρώτα το παιδί. Βάλαν τα δύο μάτια. Ρώτα το παιδί. Ρώτα... Το κάνανε μούχτη. Φυσικά, ρώτα τα παιδιά. Ρώτα τα παιδιά στο site μου τι έγινε για αυτό το θέμα. Ρώτα τα. Εδώ είναι. Κάνα δυο. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Δεν μου λες, ο Σταύρος ξέρει ακριβώς τι γίνεται στο site του. Δεν υπάρχουν φορές που σας παίρνει και σας λέει τι είναι αυτό που βάλατε. Διορθώνεται. Δεν σβήνεται. Καλά, εντάξει. Δεν σας λέει να βάλετε και τον Άρη. Δεν θα γράφατε μεγάλη πρόκριση του Άρη αν προκρινόμουν χθες. Δεν θα βάλατε έτσι. Τι έκανε, όλα πάω το Άρη είναι. Τι θα κάνουμε. Ναι, μπορεί να βάζει, φίλε, από μια στραβοκλωτσιά περάσανε οι δίπλα. Δεν ήθελε να βάλει τίποτα από τη στραβοκλωτσιά. Δεν βάζουμε τι επιτυχίες. Έχουμε πολλούς φίλους τσιγκάνες στην πόλη μας. Λοιπόν, λαθέρα αυτό. Εγώ θα πω το εξής για να το κλείσω. Αν θες μετά το διάλειμμα να αναφερθείς γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα στον αποκλεισμό ή αν θα θεωρείς ότι το κάλυψες. Εντάξει, για τον αποκλεισμό του Άρη. Οκ. Δεν φταίει κανένας γραμμένος, δεν φταίει κανένας Σαββίδης, δεν φταίει καμιά επικοινωνία, δεν φταίει κανένα Sport DNA, δεν φταίει το 10.gr. Φταίει ο κακός σχεδιασμός του Άρη και η ανετοιμότητα του Άρη με προπονητή τον Ένινγκ, αλλά δεν θεωρώ τον Ένινγκ. Το σχεδιασμός διαφωνώ. Αποκλειστικό υπεύθυνο για τον αποκλεισμό. Δεν φταίει λοιπόν κανένας άλλος, φταίει ο οργανισμός Άρης και μόνο. Το πόσο φταίει ο καθένας του για τον, για τον αποκλεισμό χθες. Φυσικά. Μισό λεπτό. Είπε κάποιος από εμάς ότι φταίει κάποιος άλλος εκτός από τον οργανισμό γενικά, Άρη. Σου λέω και να το έχεις μυαλό σου. Στο είπα και χθες πριν κλείσουμε την εκπομπή. Δεν είναι όλα επικοινωνία. Φυσικά και δεν είναι όλα επικοινωνία. Ωραία. Φυσικά. Ορισμένες φάσεις, αν σε ακούσει κάποιος που δεν σε ξέρει, θα νομίζει ότι όλα είναι επικοινωνία. Όχι, δεν είναι. Ο Άρης τα κάνει όλα τέλεια. Όχι, όχι. Η προεδράρα, η τεχνική διευθυντή. Μα εδώ η εκπομπή πριν δεν είπε. Έχουν κακούς απέναντι. Μας πολεμάνε όλη μέρα με την κοινωνία τους. Άκου λίγο. Ο Σαββίδης κάνει ό,τι θέλει. Θα σου πω το εξής. Αυτό είναι μία μορφή επικοινωνίας. Ότι. Η ανάποδη. Ότι για όλα φταίει ο Άρης. Όχι. Είναι ένα κομμάτι. Η επικοινωνία, ένα κομμάτι η ευθύνη του Άρη, ένα κομμάτι το γήπεδο χθες ήταν χάλια και λειτουργήσε υπέρ των Ουκρανών. Για το χθεσινό κάζο λοιπόν. Στέριο, όπως το είπα και χθες, το πω και τώρα. Και προειδοποίησα και πριν το ματς. Δεν μπορεί να μου πει κανένας δεν το είπα πριν το ματς. Εδώ στην εκπομπή το είπα πριν το ματς. Και αναρωτιόντουσαν οι Αριανοί και μου λέγανε γιατί. Έχω μηνύματα από Αριανούς που μου λέγανε δεν βοηθάς έτσι τώρα. Για το χθεσινό φταίει μόνο ο Άρης. Κανένας άλλος. Και είναι ευθύνη της διοίκησης να το γυρίσει. Είπα εγώ ότι φταίει ο ΠΑΟΚ, ο Γραμμένος ή η ΕΠΟ ή οτιδήποτε άλλο για το χθεσινό. Φυσικά και όχι. Ορίτεν. Ορίτεν. Λοιπόν, θες κάτι άλλο? Όχι, δεν έχω να πω. Ωραία. Δεν, άρα θα πάμε στο break. Δεν είμαι φαν του Άρη να αναλύω ώρες που κάνεις εσύ του. Θα του πάω και θα ξέρεις καλύτερα. Καλά, είσαι δημοσιογράφος. Δεν πρέπει να είσαι φαν. Δηλαδή, έχεις πει 500 φορές για το Κατσερίδη. Δικαίωμά σου αναφέρετο. Δεν έχεις πει 500 φορές ότι πέρσι μείνατε με 5 παίκτες. Δεν μείναμε με 5 παίκτες. Είναι κάτι ιδιαίτερο, Στέριο. Δεν μείναμε 5 παίκτες. Όταν λοιπόν λες για τον αντίπαλο, λοιπόν, ήρθαμε στη. Πρέπει να πεις 505 ναι. Ότι το περσινό χάλι, πρόεδρε, ναι. Θα μπορούσε από αυτού να χάλι. Δεν υπήρχε χάλι. Να έχουμε και μια αλλαγή. Για ποιο λόγο? Γιατί λίγο κέρδισα μέσα στον Όφι. Κέρδισα μέσα στον Όφι και μέσα στην Τούμπα δεν έχασα. Ρε φίλε, τι να κάνω, δηλαδή να δώσω 500 χιλιάρια για να ικανοποιήσω την προπαγάνδα σου. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι για να κέρδισα 0-3 με στον Όφι, δεν κατάλαβα. Κέρδισα 0-1. Έμεναν δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες. Εγώ δεν έχω φίλε έσοδα ούτε χρήματα από δεξιά και αριστερά. Δεν ήθελα να πετάξω 500 χιλιάρικα. Και δεν ανανέωσα κάποιο παίκτη που ζητούσε 50 χιλιάρικα ο Ιντέγε για να παίξει τρία παιχνίδια. Δεν είχα. Μπορούσε να ξοδέψει 100. Δεν είχα. Έδωσα 100. Έδωσα 100. Πήρε ο Κουέστα. Πήρε ο Κουέστα. Πήρε ο Γκάμα.
πήρε ο Ματίγια, ξόδεψε 150 χιλιάρικα. 150 ξόδεψε. Εδώ εσύ φεύγεις, παίζεις με την Κρασνοντάρ αγώνα για να πεις Champions League και έχεις πουλήσει το βασικό σου φορ. Και δεν έχεις φορ. Oh. Και ασχολείσαι με τον Άρη. Στο βωμό της επιτυχίας με την Μπενφίκα. Πας να παίξεις να πεις στους ομίλους και δεν έχεις φορ. Και θα βάλεις το 16χρονο. Και λες θα βάλω τον Κούτσια. Πούλησε στο Λιμιό. Ο πολυεκατομμυριούχος Ιβάν ξεπούλησε τον τέτοιον. Μας είπατε 3 εκατομμύρια ο Ακπομ και παίρνεις ένα 600 τελικά. Ξεπούλημα ολκής είναι ο Ακπομ. Αλλά ασχολείστε με τον Άρη. Και γι' αυτό το κάνετε και ασχολείστε με τον Άρη. Μία φορά το χρόνο χρήσατε, δεν μπορώ και εγώ να ασχοληθώ με τον Άρη μια ώρα. Εντάξει, ναι. Όχι. Το έκανα άλλη φορά. Κάθε μέρα. Μια φορά το χρόνο. Δεν θέλω κάθε μέρα. Αν το έκανε. Η καθημερινότητα μου. Κάθε φορά. Συνέχεια το κάνει. Κάθε μέρα το κάνει. Αν το πέντε, τι θα κάνω, ρίξατε. Άρα μιλή δεν το κάνει. Εγώ επάνεδε. Άκουσα. Κοιτάξτε, αν ακούσει τι περσινέ εκπομπέ του Πάου 24. Α το πω. Τι ακούσει όλε. Αν με δει μια φορά να μιλήσω για Άρη. Άκου να σου πω. Εντάξει. Η δική σου η ρητορική. Το κάνει ακόμα και στι συνεντεύξει που κάνει. Μην κοιτά που δεν συμβαίνουμε. Μιλούσε με τον Αρβανίτη και έλεγε για το γη. Τι έγινε. Τι έπαθε, Κώστα. Τι είπα, μου είπε στο κινητό, ρε παιδιά. Τι να πάθω. Ναι. Από αυτά που ακούω. Στέργιο, είμαι δημοσιογράφο, δεν είμαι Άρης. Ρεπόρτερ. Είμαι δημοσιογράφο. Και θα σχολιάζω τα πάντα. Και έχω δουλέψει σε τόσα μέσα και έχω κάνει και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Μπορεί και περισσότερα χρόνια από σένα. Να ξέρει. Έγινε. 3,5 χρόνια στον Α. Έκανα τόσε μεταδόσει τηλεοπτικέ ΠΑΟΚ. Που πολλοί συνάδελφοι που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ δεν έχουν κάνει. Πάμε παρακάτω. Το ότι είμαι Άρης και το λέω σε αντίθεση με κάποιους γιαλαντζή αντικειμενικούς που είναι με τη φανέλα της θύρας 4 από κάτω και την ίδια στιγμή μιλάνε αντικειμενικά για τον Άρη. Το ότι είμαι ξεκάθαρος και ξέρεις ποιος είμαι, δεν θα το εκλαμβάνεται ως αδυναμία δημοσιογραφική. Αν με πιάσει σε ένα θέμα ΠΑΟΚ ότι είπα ψέματα, έλα να τα συζητήσουμε. Αλλά μέχρι τώρα ό,τι έχω πει είναι πραγματικότητα. Γιατί αν ήταν ψέματα, θα με είχατε ταράξει εισαγωγές. Και στο θέμα της ΕΠΟ, χθες με βρίζανε. Σήμερα στην κυβίστηση δεν βλέπω να αναφέρονται, λένε για την Κόλωση. Καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Και καλά κάνετε και την Καζούρα. Είμαι ανοιχτός εδώ να συζητάμε οτιδήποτε θέλετε. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν έχω. Καθημερινά. Λοιπόν. Δες τώρα. Ο φίλος 4.7. Τσαλτίδη, εσύ που κράζεις τόσο καιρό την ΕΠΟ και θες να φύγουν, χθες αν πει ο Αυγενάκης χοντρός εκλογές σε 6 μήνες, θα πεις γιες μεν επικοινωνία και ίδια. Φίλε, δεν σε επιβεβαιώνει το γεγονός ότι αυτοί βρίζουν τον Γκλάτεμπεργκ και εγώ τον αποθεώνω. Ένα απλό παράδειγμα σου λέω. Λοιπόν, πάμε στο break. Μαζί μας δίνεται Καζίνο Θεσσαλονίκη Κώστα. Ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης με ασφάλεια. Με πολλές κληρώσεις, με πολύ ωραία τραπεζάκια, με πολύ δυνατούς dealer. Dealer, Κώστα, λέγονται. Βέβαια. Αυτοί που μοιράζουν. Βέβαια. Με την πύλια να γυρνάει, κανονικά. Εγώ πάω και στο εστιατόριο εκεί πέρα, στο Λατεράς. Σε όλα, τέλος πάντων. Ρίτζεσι Καζίνο, Θεσσαλονίκη. Πάμε στο break. Και όταν επιστρέψουμε, θα πάμε στο πιο ρεπορταζιακό κομμάτι. Θα αλλάξουμε με το Κώστα μικρόφωνο, έτσι καλώς δεν μιλάει, για να ακούγουμε καλύτερα. Γιατί το μικρόφωνο σου είναι μια χαρά, ρε φίλε. Και η Μαρλής μας ενημερώνει. Μήπως έχεις βγάλει κανένα βίσμα από πίσω, τίποτα. Δεν έχω βγάλει κανένα βίσμα, είναι τα βίσματα κανονικά. Εκεί τι έχει. Το άλλο, μήπως έχεις βγάλει τη θέση. Όχι. Τέλος πάντων, θα το δούμε στο διάλειμμα και θα πράξουμε. Πάρε εκείνο το όρθιο. Αναλόγως. Λοιπόν, break. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, να διαβάσουμε μηνύματα γιατί. Μου έστειλε και φίλος μήνυμα ότι δεν έχουμε διαβάσει τίποτα και έχει πάρα πολλά. Χρήστα, ελπίζω αυτό που διάβασα για Μάντζιο απλά να είναι ένα ανέκδοτο. 300 χρόνια πίσω πάμε, αν γίνει αυτό. Λέει ο φίλος ο Τέο. Αυτό για την επικοινωνία και αν πει ο Αυγενάκης να γίνουν και 6 μήνες. Χρήστα, θα πεις yes man, το διάβασε ο Χρήστανθος. Χρήσαν την επικοινωνία είναι να γράφει στο site σου ειδήσει για ευρωπαϊκά μάτια και να μην γράφει δύο φορέ την πρόκληση του ΠΑΟΚ με Μπεσίκτας και Μπενφίκα. Ο φίλο σου 6937, 6948. Όσο και να τσιρίζει, πάλι Χρήσανθε προσφυγή στον Άρη έγινε ακόμα και αν αποσύρθηκε. Η καταφαντασία προσφυγέ στον ΠΑΟΚ βρίσκονται μόνο στο μυαλό σου, λέει ο αδέκαστο. Άλλο χαρακτηρίζει. Του χρήστα του αγραφιώτης του Άρη, ο 6945. Ο 6938, ποιο κριτήριο για Έλληνα προπονητή, ο Μάντζιος είναι ο πιο έμπειρος από τους τρεις. Ο Αναστασίου έχει μια ευρωπαϊκή παιδεία. Ο Δέλας, επειδή είναι φίλος του Χαριστέα,
Ρωτάει ο 6930. Γιατί ο Δέλας δεν έχει εμπειρία. Ποια Μπεσίκτας τώρα και Μπενφίκα, η κόλος μας χάρισε απίστευτο γέλιο, λέει ο 6949. Αυτό για μηδέν κριτική στον Καρυπίδη και αν ήρθε ο Ματέο για φιλικό πρωταθλήματος με τη Λάρισα και να παίζει στην Ευρώπη, το διάβασε πριν ο Χρύσανθος. Ο Καρυπίδης δεν φταίει γιατί κάνει το καλύτερο. Οι παίκτες δεν μπορούν να κρυθούν από τώρα. Από τώρα, μισό λεπτό, έκανε ανανέωση. Κύριε ευθύνη στον Έννη, κάκι στην πλογή αν πάμε για Έλληνα προπονητή. Αυτό για το για την Κοβαλίνγκα του, και ο εδρεύει στο χωριό 1500 κατοίκων, το διάβασε ο Χρύσανθος. Ο 6944, όχι αυτά τα ονόματα που ακούμε, ας τον αφήσουμε να δουλέψει και να χτίσει ομάδα. Αυτό για να γίνει θέλει μια τριετία και φυσικά να μπει βαθιά το χέρι στη τσέπη. Κάτσε να δω αν έχει κι άλλα πριν πάμε παρακάτω. Ο φίλος ο Αδέκαστος, όλο και όλο στο Βόλο, ένα μπαράζ και τα λοιπά. Ο 6970, όλοι να αναλογιστούν που βρίσκονται και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ανάλογη εμφάνιση στο Βόλο θα είναι καταστροφική. Αναλωνόμαστε τώρα σε αναλύσεις επί αναλύσεων. Και κάνει και ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη ανάλυση. Ο 6970. Από το Ελευθέριο Κορδελιό το διαβάσαμε. Για τον Τερζή το διαβάσαμε. Αυτοί τώρα θα πάνε να πάρουν Δέλα που το 2004 τον έλεγαν κολοσσό. Ο 6970. Αυτά είναι τα μηνύματα. Λοιπόν, να πω λίγο επιγραμματικά δύο πράγματα για τον ΠΑΟ Κώστα. Εντάξει, έχει παιχνίδι σήμερα στις 7. Δύσκολο παιχνίδι, όπως είναι όλα τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 2-2 για να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και χωρίς ψήγμα γκρίνιας να πετάξει τη Δευτέρα για το Κράσνονταρ. Υπάρχει τοποθέτηση του Όλα Βρέμπε, ο οποίος τονίζει: είναι αλήθεια ότι αρκετά ευρωπαϊκά κλαμπ δείχνουν υψηλό ενδιαφέρον για τον Γιαννούλη. Εκτιμούμε τις προσφορές, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφερόμαστε να αφήσουμε τον ποδοσφαιριστή πριν από μια τόσο ιστορική πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Ο Γιαννούλης έχει διαρκή πρόοδο με τη σκληρή του δουλειά και τον επαγγελματισμό του και είμαστε χαρούμενοι που του δίνουμε όλα τα εφόδια να αναπτυχθεί και να λάμψει πριν τελικά το momentum και οι προϋποθέσεις να είναι τα ιδανικά για αυτόν και για τον ΠΑΟΚ για να κάνει το επόμενο βήμα. Άρα λοιπόν, ο Γιαννούλης δεν θα φύγει πριν τα παιχνίδια με την Κράσνονταρ. Υπάρχει μια περίπτωση του 23χρονου επιθετικού Ταϊβό Αβωνίγη, ο οποίος ανήκει στη Λίβερπουλ, Νιγηριανός. Λοιπόν, αλλάζω μικρόφωνο. Πάνε, άντε, φύγε. Για τον έλεγες για τον Νιγηριανό. Άνοιξε το τρίτο. Το τρίτο, καλύτερο. Το είχα χθες. Το άνοιξες, ακούγουμε Κώστα. 1-2. Κώστα, Δεν ακούγεσαι καλά. Άλλα. Τώρα. Τώρα ακούγουμε. Τώρα ναι. Τώρα ναι. Πρέπει να μιλάς ακριβώς στο μικρόφωνο, Στέργιο. Δεν πω το Χρήστεφε. Και κοίτα που είναι. Λέει, έτσι. Να κάνω. Φύλα το. Ναι, θα σου λέγα τώρα. Λοιπόν, είπαμε για το ρεπ ότι δεν φεύγει ο Γιαννούλης. Θες να βάλεις και τα δύο να μιλάς και τα δύο. Ναι, ο μόνος που μιλάς σε δύο μικρόφωνα. Ναι. Ο Μάτος πάλι εκτός αποστολής. Ασφαλώς και υπάρχει θέμα εδώ και καιρό. Τα έχουμε γράψει, έχουμε καταγράψει όλη την ιστορία. Πώς έχει, τι θέλει ο Μάτος, τι δεν θέλει ο Φερέρα, τι θέλει ο ΠΑΟΚ. Αλλά το σίγουρο είναι, και αυτό δεν αλλάζει, ότι ο Μάτος έχει τη διάθεση να αποχωρήσει φιλικά, ούτε να πατήσει πάνω στο συμβόλαιό του, ούτε να κάνει μούτρα, ούτε να δημιουργήσει θέματα στην ομάδα. Λέει ο Μάτος, που νομίζω έχει το κάθε δίκιο, γιατί δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες να λέμε πάνω από όλους η ομάδα, όταν έχει την πορεία που έχει ο Μάτος. Okay. Νομιμοποίησε να λες ότι, παιδιά, δεν θέλω εγώ να είμαι τρίτη επιλογή για τη θέση του δεξιού μπαχάφ. Δηλαδή να τραυματιστεί ο Ροντρίγκο, να τραυματιστεί ο Μπίσεσβα, να τραυματιστεί, να φύγει ο Λιμιός και να παίξει ο Μπαλογιάννης, εγώ να είμαι στον πάγκο, στην καλύτερη. Άρα λοιπόν, αν δεν αλλάξουν άρδιν τα δεδομένα, που δεν βλέπω να αλλάζουν, νομίζω θα έχουμε εξελίξεις και με τον Λέο Μάτος, ενός ακόμα παιδιού που συνδύασε το όνομά του με 4 τίτλους και ένα κλεμμένο 5 που πήρε ο ΠΑΟΚ την τελευταία τριετία. Απλά αναφέρω ότι εχθές ο Τζόλης ανανέωσε το συμβόλαιό του, έλεγε το 22, τώρα θα λήξει το 24. Γενναία αναπροσαρμογή των απολαβών του, των αιτήσεων, πολύ σωστά
Έχω την εντύπωση. Το κέρδισε ο Τζόλης. Μακάρι πολύ σύντομα να ξανακληθεί να πάρει ακόμα περισσότερα χρήματα. Εντάξει, η πρόοδος και η αποτελεσματικότητα στο ποδόσφαιρο πρέπει να αμείβονται. Το σημαντικό της όλης υπόθεσης νομίζω είναι ότι εκτός του ότι θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ μέχρι το 2024, δεν μπήκε ρήτρα στο συμβόλαιο του Τζόλη. Άρα επαφείται αποκλειστικά στον ΠΑΟΚ αν θα τον πουλήσει 5, 10, 50, 100 εκατομμύρια σε 2, 3, 5 χρόνια. Δεν μπορεί καμία ομάδα να δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό και να πάρει τον Τζόλη. Δεν συνηθίζεται το τελευταίο διάστημα. Γενικότερα οι μάνατζερ, είτε μιλάμε για 18χρονα παιδιά, είτε για 14χρονα, είτε για 30χρονα, θέλουν να υπάρχει μια ρήτρα, όσο γίνεται πιο χαμηλή. Ο Τζόλης προς τιμή του και προς τιμή του εκπροσώπου του δεν θέλει να μπει ρήτρα, άρα λοιπόν είναι 100% περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ. Και αν ο ΠΑΟΚ θέλει, τον πουλάει. Αν δεν θέλει, δεν τον πουλάει ποτέ. Μακάρι τα επόμενα χρόνια να μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που θα σπάσει όλα τα ρεκόρ σε ό,τι αφορά τα γκολ του ΠΑΟΚ. Η Αταλάντα συνεχίζει να διαφέρεται για τον Γιαννούλη, αλλά τα 10 εκατομμύρια της φαίνονται πολλά που είναι η ρήτρα. Συν του ότι, όπως διάβαζα νωρίτερα τη δήλωση του Ρέμπε, δεν πωλείται ο Γιαννούλης πριν τα δύο παιχνίδια με την Κράσνονταρ. Μία Κράσνονταρ που σήμερα στις 8 θα υποδεχτεί τη Χίμκι. Δεν πάει καλά η Κράσνονταρ. Τρεις ισοπαλίες. Όχι, ναι, έχει μόνο 11 βαθμούς η Κράσνονταρ. Με τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Θα δουν το παιχνίδι μετά, φυσικά, από το παιχνίδι το δικό τους με τον Ατρόμητο, ο Φερέρα και οι συνεργάτες του, και θα δουν πού πονάει η Κράσνονταρ, ποια είναι τα ατού της. Εντάξει, θα γίνει πλήρης ανάλυση και του σημερινού μας της Κράσνονταρ. Ξαναλέω, 8 η ώρα υποδέχεται την έδρα της στη Χίμκι. Πασχαλάκη, Ζίβκοβιτς, Μιχάη, Βαρέλα, Ίγκασον, Κρέσπο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Περέιρα. Πρώτη η συμμετοχή του νεαρού Νορβηγού στην αποστολή. Εσύ την Ινούα, Σβάμπελ, Καντουρί, Μπίσες, Βαρπέλκα, Αντρίγια, Ζίβκοβιτς, Βρακά, Σβιντέρσκι, Τζόλης και Κούτσια. Είναι 20 παίκτες που θα έχει σήμερα στη διάθεσή του ο Αμπέλ Φερέιρα. Εγώ νομίζω ότι θα γίνουν αλλαγές. Θα μείνει λίγο στην άκρη ο Κρέσπο. Μάλλον θα δούμε τον Μπίσες Βαρόπος και με τη Λάρισα στη δεξιά πτέρυγα. Άλλωστε το παιχνίδι αναμένεται, φυσικά, εννοείται, πιο εύκολο από αυτό με τον Ατρόμητο. Ούτε είναι τόσο απαιτητικό για τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το αμυντικό κομμάτι της αποστολής του. Άλλωστε και ο Ατρόμητος στην πρεμιέρα έδειξε λίγα πράγματα, ανεξάρτητα αν αποβλήθηκε στο τέλος πρώτου μηχρόνου ο Ρισβάνης και έπαιξε με 10 ποδοσφαιριστές. Για τον Τζόλη είπαμε. Η λίστα του ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με την Κράσνονταρ δεν κρύβει κάποια είδηση. Είναι μέσα ο Ζαμπά που κόπηκε από την αποστολή του σημερινό παιχνίδι. Υπάρχει θέμα και με τον Βραζιλιάνο. Θα δούμε αν θα λυθεί, θα δούμε αν θέλει ο Ζαμπά να φύγει, αν ικανοποιηθεί με το ρόλο που έχει στο ξεκίνημα και δουλέψει παραπάνω για να μπει στην εξίσωση του Αμπέλ Φερέιρα. Αλλά για τη λίστα την ευρωπαϊκή είναι μέσα και ο Ζαμπά, μέσα και ο Μάτος, μέσα και ο Λίρατζης. Είναι εκτός ο Ακπομ, που απομένει μόνο ουσιαστικά η ανακοίνωση για να σφραγιστεί η μετακόμιση του στη Μίτλεσμπρο. Δεν έχει νόημα να διαβάσω τη λίστα που δήλωσε ο ΠΑΟΚ στην UEFA. Είναι και πολλοί ποδοσφαιριστές από την ΚΑΠΑ 19 στη λεγόμενη λίστα Β. Τη Δευτέρα ο Λιμιός αναμένεται να πετάξει για Κολονία, να τελειώσει περιπέτεια με τον κορονοϊό για να μπει στο αεροπλάνο, να σφραγιστεί η μεταγραφή του στα κρυάρια της Γερμανίας. Εντάξει, ο Ατρόμητος στην πλευρά του έχει και αυτός απουσίες σήμερα. Ο Ρισβάνης που αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Βόλο. Ο Γκαλβάο είναι ανέτοιμος, κάνει θεραπεία, όπως ανέτοιμοι είναι και ο Βέλιος και ο Μπουζούλατζιτς και ο Θεοδωράκης. Μανδάς, Γιαννιώτης, Γκάλο, Γούτας, Τομάσεβης, Κυβρακίδης, Ούμπιντες, Οικονομίδης, Ραμπέγιο, Γιακουμάκης, Σάλομον, Μουνίθ, Νταβιώτης, Σαγκάγεφ, Μανούσος, Κοτσόπουλος, Νάτσος, Χαρίσης, Ενσικουλού και Στρούγκης, η εκλεκτή του Νταμίρ Κάναντι. Για τον Άγγλο που σας έλεγα νωρίτερα, τον Αβωνίγη, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ΠΑΟ 24. Ανήκει στη Λίβερπουλ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2023 με τους πρωταθλητές Αγγλίας, αλλά δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα επίσημο παιχνίδι με τους κόκκινους. Τα τελευταία χρόνια δανεικό σε Γάνδη, Ναϊμέγγεν, Μουσκρόν, Άιντραχτ Φραγκφούρτης και πέρσι στη Μάιντς. Εντάξει, είναι μια περίπτωση νομίζω παρόμοια με αυτή του Ακπομ. Απλώς δηλαδή για Arsenal ο παίκτης ανήκει στη Λίβερπουλ, Νιγηριανός, 23 χρονών. Αλλά όταν πας να ψωνίσεις από αυτές τις ομάδες, ακόμα και να μην τον υπολογίζουν, δεν θα τον δώσουν δωρεάν. Ακόμα και αν μιλάμε για δανεισμό. Και υπήρξε και χθες ένα ωραίο θέμα από τη ΣΑΝ
για όσους το διαβάζετε το ΠΑΟΚ 24, έχει τις 10 ομάδες στην Ευρώπη που ξόδεψαν περισσότερα χρήματα μέχρι τώρα στο μεταγραφικό παζάρι. Πρώτη Τσέλσι με 200 εκατομμύρια, δεύτερη Μπαρτσελόνα με 93 εκατομμύρια, Ίντερ 81, Ατλέτικο Μαδρίτης 81 και η Μπενφίκα 72 εκατομμύρια ξόδεψη ομάδα την οποία ο ΠΑΟΚ απέκλεισε για μια στραβοκλωτσιά. Και στα χρήματα αυτά δεν υπολογίζονται τα χρήματα που έδωσε η Μπενφίκα για να πάρει από τη Φλαμέγκο το Ζεσούς. 24 εκατομμύρια έδωσαν οι Πορτογάλοι στους Βραζιλιάνους για να σπάσει το συμβόλαιό του Ζεσούς με την Φλαμέγκο. Αυτά είναι τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε σήμερα 7 η ώρα γήπεδο Τούμπας ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Από νωρίς θα είμαστε εκεί. Όλο το ΠΑΟΚ 24. Θα περιμένουμε την, θα περιμένουμε την ενδεκάδα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξουν 2 με 3 αλλαγές. Εννοείται πως έχει στο μυαλό του και το παιχνίδι με την Κράσνονταρ Φερέιρα. Μπορεί για παράδειγμα να δοθούν ανάσες στον Ελ Καντουρί να παίξει βασικός ο Εσίτη. Θα πάρει χρόνο νομίζω ο Κούτσιας, αν όλα πάνε καλά και το παιχνίδι πάει εκεί που το θέλει ο ΠΑΟΚ. Θα παίξει και βασικός ο Σβιντέρσκι. Περιμένω Μπίσεσβαρ στα δεξιά, αντί του Κρέσπο. Δεν νομίζω να πάρουν ανάσεις οι στόπερ, δηλαδή να δούμε το Μιχάη σε θέση του Ίγκασον ή δεν ξέρω πώς έχει στο μυαλό του ο Αμπέλ Φερέιρα. Ο Γιαννούλης φυσικά θα είναι στα αριστερά. Εντάξει, και ο ΣΒΑΠ νομίζω είναι απαραίτητος για τον ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι θετικό που ο Αγκούστο επέστρεψε εδώ και 2 μέρες στο κανονικό αριθμό των προπονήσεων, αλλά θα χρειαστεί τουλάχιστον 2 με 3 εβδομάδες μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας για να επιστρέψει. Αυτά πάρα πολύ εντάχει, περισσότερα γιατί η ουσία μετράει, Χρήσανθε, και όχι επικοινωνία, είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει τους 3 βαθμούς. Σωστά. Ο συνάδελφος που έχει κάνει το θέμα με τον Ουκρανό προπονητή και τη δήλωση που έκοψε μου λέει ότι έχετε κάνει ακριβώς το ίδιο στη δήλωση του ΣΒΑΜ που είπε ότι η αντίπαλή μας είναι Ολυμπιακός και Άρης και γράψατε ότι ο αντίπαλός μας είναι Ολυμπιακός. Κάνατε ακριβώς το ίδιο και μην του κουνάς λέει το δάχτυλο, κάνατε ακριβώς το ίδιο στο ΠΑΟΚ 24. Λέει ο συνάδελφος. Κοιτάξτε, για να το λέει, ενδεχομένως να έχει συμβεί και έτσι, δεν το ξέρω. Ξέρεις ότι έγινε, θα έλεγα ότι το κάναμε. Τουλάχιστον με ξέρει ότι. Δεν κρύβομαι. Πολύ πιθανό το θεωρώ κι εγώ. Θα το ψάξω, θα δω. Μπορεί να έχει κάνει λάθος ο συνάδελφος. Ναι. Και να μην είναι στο ΠΑΟΚ 24, να ήταν ξέρω εγώ στο ΠΑΟΚ πάρτα όλα, μην αφήνεις τίποτα. Σωστό. Σωστό, δεν το ξέρω κι εγώ. Σου λέω, επειδή είναι αυτός ο οποίος έχει φάει τα μπινελίκια για το γεγονός ότι δεν. Απλώς όπως έστειλε ο φίλος, αφού το πάμε έτσι λίγο πινκ-πονγκ, ναι. Που είπες ότι κακώς δεν έβαλαν τον ΠΑΟΚ αφού βάλαν τα άλλα 2, δεν έπρεπε να βάλουν τίποτα. Ναι. Το Γάνδι, δυναμικό. Ή έπρεπε να τα βάλουν όλα. Ναι, δεν μπήκε στο site ούτε η πρόκληση επί της Μπεσίκτας. Έπρεπε να τα βάλουν άρα όλα. Άρα δεν είναι τυχαίο το δωμάτιο. Όχι. Τα 2 ή τα βάζεις όλα ή δεν βάζεις τίποτα σε τέτοια περίπτωση. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ ο Μάτος μια χαρά μας λέει είναι για τον Άρη να έρθει. Αν έχεις να δώσεις. 600.000 του χρόνου, 700.000. Γιατί, φίλε. Άμα πάρει τα 300 από σένα αποζημίωση, θα δώσω εγώ άλλα 200-300 και είμαστε μια χαρά. Δώσε 1 εκατομμύριο να πάρει τον Νουάρντα. Μια χαρά πακέτο με Ματέο Γκαρσία. Όχι, αυτό θα πάρω το Ματέο, δεν χρειάζομαι τον Νουάρντα. Καλησπέρα, Τσάλτ. Έχουν λαχτάρα να μας ακούσουν να λέμε να φύγει ο Καρυπίδης. Τρελαίνονται που δεν το λέμε. Αυτό λέει ο φίλος εδώ, ο Κώστας. Ο Γιώργος λέει να είναι καλά ο Μελισανίδης. Για το λόγο που το παίζουν υπεράνω και βγάζουν γλώσσα. Αλλά εκεί δεν φταίει ο Ιβάν που δεν είχαν επικυρωθεί τα δελτία. Φυσικά. Και είναι ευθύνη του Ιβάν πρώτα απ' όλα. Εμείς πρέπει να λέμε για τον Κάρι, δεν πρέπει να λένε για τον Ιβάν. Τέλος πάντων. Ένας λέει ότι έτσι πρέπει να τα χώνει και τα λοιπά. Εντάξει, οκ. Για να δω άλλο μήνυμα. Εντάξει, παιδιά, δεν θα πηγαίνετε επί προσωπικού ούτε για το Στέργιο ούτε για μένα. Ούτε για κανέναν. Ο Στέργιος λέει αυτά τα οποία πιστεύει ως καλύτερο και εγώ λέω αυτό το οποίο θεωρώ ως καλύτερο. Δεν είναι αυτό το μικρόφωνο που έχει πρόβλημα, το άλλο είναι που το έχουμε αφήσει. Αυτό εδώ. Και αυτό θέλετε. Ωραία. Πόσο ναι. Κόσμο έχει Esther Shoot. Ναι. 50.000 σε σύγκριση με τον ή το χωριό Κοβαλίφκα. 50.000 έχει Esther Shoot. Σε Κερσφερχερβάρ η πόλη που εδρεύει Βίντι Χρήσανθε με 100.000 κατοίκους και Μπρουσάο η ομάδα που εδρεύει Μπάτε με 143.000 κατοίκους. Πόσοι κάτοικοι είναι, αν είναι καλύτερη ομάδα ή... Όχι, ότι είναι ένα χωριό η Κοβαλίμκα. Και σου είπα, το Νέο Σούλ έχει 5.000 κατοίκους. Νέο Σούλ Ισερών.
Νέο Σούλης. Δηλαδή το χωριό του, του Ζαγόρα, ομάδα... το Άγιο Πνεύμα, ναι. Ξέρον, το τιμημένο. Ο Φαθύλακος έχει 2,5. Ναι. Αλλά τι πάει να πει αυτό. Μπράβο στην, στην Κοβαλίφκα. Κοβαλίφκα. Που πανεγύριζαν, έχω να καταγγείλω. Ναι. Το παρατήρησε συνάδελφος, πολύ παρατηρητικός. Ναι. Κάτι να κάνω τη μεγάλη αποκάλυψη. Πανηγυρίζανε τη Σκουβαλίβικα στα αποδυτήρια του Κλάδη Βικελίδη, ναι. Με αναμένα τα, τα air condition. Αυτό τι ξέρει, καίει αυτό. Πάει το, το ρολόι σαν ανεμιστηράκι. Και. Και μετά πληρώνουμε εμεί τη ΔΕΗ για να πανηγυρίζουν οι άλλοι στο Κλάδη, ναι. Βικελίδη. Τέλος πάντων, τα παιδιά είχαν μια μεγάλη επιτυχία στην πρεμιέρα του στην Ευρώπη. Ναι. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον αν θα συνεχίσουν. Έχει κλήρωση νομίζω σήμερα. Έγινε, θα γίνει, δεν ξέρω. Έχει κλήρωση για το, για το Europa League. Με τη ΡΙΕΚΑ παίζουν αυτοί εκτός έδρας. Έχει γίνει. Σωστά. Όχι, με αυτό. Και ξεχάσαμε να αναφέρουμε πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Θέλετε να την ώρα τη εκπομπή να τα μάθετε όλα. Αυτό είναι το μικροφωνό του. Μην τον κλείνετε όμως, σας παρακαλώ, και νομίζουν ότι ο Χολίπτζε κάνει στα τη δουλειά του. Λοιπόν. Ξεχάσαμε να αναφερθούμε και στον αποκλεισμό του Όφη. Μπράβο στον Άρη, μπράβο στον Όφη. Γιατί ήταν ο κακός ο ΠΑΟΚ που δεν έδινε βαθμούς στην Ευρώπη. Θα προηγούμενα χρόνια πίσω. Και ο Άρης, εντάξει, και δίνει στην Ελλάδα βαθμούς και θα φτάσουμε στην πέμπτη θέση αν συνεχίσουν έτσι οι ομάδες. Πέρσι ο Άρης έδωσε. Απέκλεισε την κυπριακή ομάδα. Με, ναι, μία νίκη, μία ισοπαλία, και πήρε και μία νίκη επί της Μόλτε. Έπαιξε 4 παιχνίδια, έκανε 2 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Έφερε. Συγχαρητήρια και σανότερα τα επόμενα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε πέρσι στην Ευρώπη. Ναι, το βλέπουμε, ανοίγουμε και λίγο το, το πρόπερσι. Γιατί στέκει στην αποτυχία του Άρη. Την προηγούμενη φορά που έπαιξε ο Άρης στην Ευρώπη, σου είπα τι έκανε. Την προηγούμενη έπαιξε με την Ατλέτικο και πήγε στους ομίλους κτλ. Γενικά ο Άρης, αν αναλογιστείς το πώς, πόσο παίζει, έχει ένα καλό βαθμό. Ένα καλό ποσοστό. Φέτος απέτυχε παταγωδός. Την χρονιά της Ατλέτικο, τις άλλες δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Τη Σαραγώσα, που πήγε στους ομίλους με Σαραγώσα και παίξαμε στους ομίλους. Πότε έγινε αυτό? 2008. Ναι. Με Ντούσκο. 7, τελευταία, 7, 8. Με πήγε πίσω 12 χρόνια. Το 11 ήταν η... το 10-11 ήταν η Ατλέτικο, μετά πριν 2 χρόνια. Μη μου πεις για την Περούζια, τότε δεν είχε λίστα με βαθμούς. Όχι. Δεν είχε τότε τέτοια κόρπα. Την Μπενφίκα πάντως που λες εσύ ότι έχει και πώς η Μπενφίκα και τα λοιπά, την είχε αποκλείσει ο Άρης με Εουσέμπιο η Μπενφίκα τότε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Πάμε σε break. Μαζί μας η Ιντερβέτεν. Τα έχεις εκεί δίπλα σου? Όχι. Ωραία. Η Ιντερβέτεν είναι μαζί μας, η κορυφαία πλατφόρμα για mobile. Και φυσικά και στα tablet και στα desktop και στα πάντα όλα. Ο χορηγός της Super League, Super League Ιντερβέτεν. Σήμερα θα δούμε τα banner της Ιντερβέτεν στο γήπεδο της Τούμπας, καθώς ξαναρχίζει το... Δεν σταμάτησε βασικά, απλά πάμε πάλι σε ελληνικά παιχνίδια. Για το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Τι ώρα είναι το μάτς? Στις 7, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στις 7. Μάλιστα, πρέπει να κάνω ανακατανομή εδώ. Ωραία. Break και επιστρέφω. Πες τα όλα, Στέριο. Με το sound check να πω κάτι άλλο στον αέρα. Άλλο έχω στο μυαλό μου να πω. Αλλά πάω πάντα στο safe 1-2-3 γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όλα καλά. Πλάκα είναι ότι το λάθος το έκανε αυτός που υποτίθεται διορθώνει εμάς. Είδες όμως που του είπα. Το κόκκινο πρέπει να πατάς. Το ξέρεις, το κόκκινο και το κίτρινο. Λοιπόν, είπαμε για, για τον Έννη και τα γραφεία κτλ. Είπαμε για τον Ματέο. Απλά περιμένουμε και αυτός, γιατί το χρωστάνε κάποια λεφτά από τον Ερυθρό Αστέρα, να τελειώσει και αυτός με το συγκεκριμένο κομμάτι. Σίγουρα είναι μια μεταγραφή σημαντική, ενισχύει αρκετά την ομάδα. Βέβαια, κάποιος φίλος σωστά μου λέει ότι ωραία, μια χαρά ο Ματέο κτλ. Αλλά μήπως πρέπει να πάρουμε και στόπερ κτλ. Ναι, παιδιά, στο πλάνο είναι να πάρει και στόπερ η ομάδα φυσικά. Και διάφορα άλλα στο τομέα της ενίσχυσης. Δεν έχει τελειώσει ο Άρης. Θα κάνει 3-4 κινήσεις ακόμα και πρέπει να κάνει 3-4 κινήσεις ακόμα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια με αυτό το μείον 300-400 πόσα έχασε χθες, που ενδεχομένως στο μυαλό του Καρυπίδη να ήταν ότι θα περάσει και τη Ριέκα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το πώς θα πάει η όλη κατάσταση. Θα δούμε τέλος πάντων πώς θα λειτουργήσει. Για το θέμα του προπονητή. Χθες το βράδυ αυτό που μας είπε ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι ότι οι διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή προπονητές είναι ο Δέλλας, ο Τραϊανός Δέλλας, ο Κολοσσός, ο Μάντζιος, ο Αναστασίου θα προσθέσω εγώ. Μάντζο! Θα γίνουν μια σειρά επαφών. Άλλοι δεν υπάρχουν. Έλληνες. Ναι, Έλληνες. Ο Σάκης Τσιόλης. Εντάξει. Δεν είναι στη λίστα. Ο Σάβας Παντελίδης, τον απέκλεισε ο ίδιος ο Καρυπίδης, λόγω των περσινών κτλ. Ο Αναστό είναι στην Καλαμάτα.
Α, είναι στην Καλαμάτα, ναι. Αν κληθεί, θα αφήσει την Καλαμάτα στα κρύα του Λουτρού. Ναι. Και ο Γιωργούτζος θα φωνάζει μετά. Δεν θα. Θα γίνεται viral. Δεν θα κληθεί. Μιχαλίτσος. Μιχαλίτσος. Στρατιώτης. Στρατιώτης είναι ο Γιάννης. Αργιανάρα. Και ο Φυρός είναι. Εντάξει. Ωραία. Περάστηκε. Άγγελος Αναστασιάδης. Μια χαρά είναι ο Γιάννης. Άγγελος Αναστασιάδης. Δεν πάει στον Άρη. Δεν πάει στον Άρη. Ο Άγγελος Αναστασιάδης. Ακριτόπουλος. Είναι στον Ηρακλή. Για λίγο ακόμα. Λοιπόν, το απόγευμα υπάρχει ένα ραντεβού με τον Άκη Μάντζιο του Θόδωρου Καρυπίδη. Άρα έκλεισε. Δεν έκλεισε. Εγώ θεωρώ ότι με όλο το σεβασμό στον Άκη το Μάντζιο, που φυσικά είμαι υπέρ πάντα της άποψης ότι πρέπει να τους κρίνουμε μέσα στο γήπεδο κτλ. Σωστό. Αλλά θεωρώ ότι ο Άρης θέλει ένα καλύτερο όνομα και έναν προπονητή διαφορετικής φιλοσοφίας από τον Άκη. Τώρα, αν ο Άκης έρθει στον Άρη και παίξει κάτι διαφορετικό από ό,τι έπαιζε τον Πανιόνιο, τη Λαμία και τις ομάδες αξιοπρεπέστατες που βρέθηκε από την ζώνη του υποβασμού λίγο πιο πάνω και από τη μέση βαθμολογίας λίγο πιο κάτω. Στον Άρη δεν ήταν παλιά. Παίκτης. Παίκτης και μάλιστα με τη Σερβέτ στέριο που είχαμε προκριθεί. Κιζερίδης το 1-2. Από σέντρα του Λουμπούτη. Προπονητής δεν ήταν στον Άρη ποτέ. Όχι. Προπονητής. Όχι. Θεωρώ ότι ο Άρης θα πρέπει να έχει ένα προπονητή με μια διαφορετική φιλοσοφία στο παιχνίδι του. Τι νες? Νίκος Παπαδόπουλος? Όχι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει φερθεί τελείως ανέντιμα στον Άρη. Έλα ρε. Όταν τη χρονιά που ο Άρης ανέβηκε, είχε συμφωνήσει με τον Άρη την Παρασκευή. Το έχω γραμμένο σε μήνυμα την επικοινωνία με τον Καρυπίδη. Α, κάτι έγινε, ναι, θυμάμαι τώρα. Είχε συμφωνήσει με τον Άρη, είχε δώσει τα χέρια με τον Καρυπίδη. Πήρε τη συμφωνία του Άρη, πήγε στην Κρήτη και υπέγραψε τον Όφη την Κυριακή. Θεωρώ λοιπόν ότι η συμπεριφορά του δεν ήταν έντιμη απέναντι στον Άρη. Καλά, αυτά αλλάζουν τώρα. Και επίσης θεωρώ είμαστε ότι είναι του ίδιου επίπεδου με τον Μάντζιο. Μυρό, με Παύλο Μυρό. Ο Παύλος Μυρό είναι στα Χανιά από χθες. Εντάξει, Κώστα, είναι η ομάδα σιγά που θα ανέβει. Αυτό, εντάξει. Από την κατηγορία αυτή τη στιγμή που πήγε ο Μυροφορίδης και ο Διαμαντόπουλος σεντερφόρ. Υπικό? Όχι. Κουεμάχα? Έχει τελειώσει. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο. Λέω λοιπόν ότι θεωρώ ότι ο Άρης θέλει κάτι καλύτερο ή αν θέλεις μια διαφορετική φιλοσοφία από τον Άκη το Μάτζιο. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, ξαναλέω, είμαι της άποψης πρέπει να τους κρίνω με βάση το έργο που παράγουν. Το τι έχει κάνει μέχρι τώρα είναι ένα δείγμα γραφής. Δεν νομίζω ότι έχει επιθετική φιλοσοφία στο παιχνίδι του ο Μάντζιος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει ο Άρης με τον τρόπο που λειτουργούσε ο Μάντζιος στις προηγούμενες ομάδες του. Ναι. Τι κάνετε? Ναι. Καλά ρε, πάτησε το κίτρινο κουμπάκι αντί για το κόκκινο. Παιδιά, πάμε λίγο στον αέρα σας παρακαλώ. Και θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο. Εσύ ποιον θα ήθελες? Από Έλληνες. Από Έλληνες. Κανέναν. Κανέναν, ναι. Θα έφερα ξένο. Αλλά εγώ δεν πληρώνω. Και επίσης. Συμφωνώ. Το να φέρω κανέναν. Ξένο. Το να φέρω κανέναν από Έλληνες. Να πω ένα ξένο όνομα που θέλει ο λαός. Ένα όνομα που θέλει ο λαός. Το όνομα που θέλει ο λαός είναι ελεύθερος. Έτσι. Λέγεται Κούπερ. Φέρτονα. Κάτσε να το πω αυτό. Φέρτονα. Άντε ρε δάσκαλε. Να τον στείλω. Το λιγότερο δεύτερη με Κούπερ. Με Σαριόγλου. Φυσικά. Το λιγότερο δεύτερη. Και ελληνική νοοτροπία. Και ξέρει την ομάδα. Ότι το είπε αυτός όμως. Έτσι. Έτσι. Την προμήθεια. Έτσι. Το 2%. Ο μπασκετικός με τα γυαλιά θα πεις. Μας είπε να φέρουμε τον Κούπερ. Μας έβαλε τα γυαλιά. Για άλλη μια φορά. Δεν το είχαμε σκεφτεί. Δεν το είχαμε σκεφτεί. Ο εξαριστερών. Που φέραμε τον γυμναστή του. Καλά, εσείς φέρατε τον γυμναστή του προπονητή. Θέλουμε τον Κούπερ εδώ. Να δούμε λίγο μπάλα. Φέρτε τον Όγιος. Τον Όγιος. Τον Όγιος. Τον Όγιος, ρε. Δεν είναι Όγιος προπονητής. Είναι κάτι άλλο Όγιος. Προπονητής δεν είναι για πρώτη ομάδα. Χρήσα, εσύ πήγες στην προετοιμασία και έγραφες για ταξίδια και τη Λευκή Άμμο που τρέχαν οι παίκτες στην Άμμο. Έγραφα για ταξίδια και τη Λευκή Άμμο. Άσε τώρα, εγώ τα διόρθωνα. Και έγραφα για ταξίδια και τη Λευκή Άμμο, όπως το λες. Και παίζατε μπαλάρα και μετά έφυγε και πέφταμε από τον πέμπτο όροφο που έφυγε ο Όγιος. Τα ξέχασες. Κώστα, όταν έφυγε ο Όγιος, είχε 11 βαθμούς η ομάδα και ήταν ένατη. Έτυχε. Μετά πήγε στον Πανσεραϊκό και τον έριξε. Πήγε στον Ατρόμητο. Άτυχος. Πήγε στον Ατρόμητο και τον έριξε. Πήγε στον Ηρακλή και τον έριξε. Άτυχος. Όπου πήγε τον έριξε. Ο Ηρακλής δεν έπεσε αγωνιστικά ποτέ. Τρεις ομάδες προπόνησε μετά τον Άρη και πέσαν και οι τρεις. Δεν έπεσε ο Ηρακλής αγωνιστικά με και τον Όγιος. Και η μία ήταν ο Ατρόμητος που έπαιζε Ευρώπη πριν πάει ο Όγιος. Λοιπόν, είναι Κούπερ, άλλο. Κούπερ. Μπάγεβιτς. Ντουζαμπάιβιτς. Είναι στην Εθνική Βοσνίας. Και τι έγινε. Μη λες μπούρδες. Και τι έγινε, part time.
Μη λέτε μπούρδες. Εντάξει, όγιος. Σύμβουλος. Κούπερ. Κούπερ. Ρονάλντο Γκιάρο, λέει ο άλλος. Καλό. Δεν είναι προπονητής ο Ρονάλντο Γκιάρο. Να γίνει. Ο Γκούτι που είναι, βρήκε ομάδα ή είναι ακόμα ελεύθερος. Ο Γκούτι είχε βρει ομάδα και τον διώξαμε σε δύο εβδομάδες. Χαβίτο. Όχι, μικρός. Κόκε. Αντώνη. Κόκε. Περίμενε λίγο. Ο Αντώνη. Εξαποστάσεως ο Κόκε. Είναι στη φυλακή. Δεν θα βγει. Ο Κόκε. Αντώνη, πάρε λίγο τον Έκτορ και πες πόσα θέλει. Φέρε Κούπερ. Θα τον πληρώσει ο Κούσης. Θα τον πληρώσω εγώ. Ακόμα τα παλιά το χρωστάμε. Άσε καλύτερα. Θα τα βρούμε, εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε. Ο Κούπερ δεν έκανε προσφυγή σε αντίθεση με άλλους. Άξιος. Έτσι. Άρα Κουπέραρος. Κουπέραρος. Έκτορ. Κουπάραρος. Πόσο χρόνο είναι ο Κούπερ, για να. 72. Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο. 62. Αντώνη, πόσο χρόνο είναι. 62. Λοιπόν, κάτι, αυτά είναι τα δεδομένα. Λες ότι το απόγευμα υπάρχει συνάντηση Μάντζιου Καρυπίδη. Θα συναντηθεί με όλους, έχω την αίσθηση. Με όλους. Με άλλους αυτός, με άλλους ο Χαριστά. Μιλήσουν με όλους τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Δέλας. Μπορεί να πει. 64. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Κίνητρο. Αυτός που αποθέωνε ως ο μέγας προπονητής και γίγαντας κτλ. Ήταν 66 προχθές στον πάγκο της Μπενφίκα. Ο Ζεζούς. Δεν είδα να λέτε. Δεν είδα να λέτε. Ο Ζεζούς από τον Ρέκτορ Ραούλ Κούπερ. Τι διαφορά έχει. Τι διαφορά έχει. Πήγε σε τελικό Champions League ο Ζεζούς. Δύο φορές πήγε. Στη Φλαμέγκο και πήρε και το Champions League. Στη Φλαμέγκο, στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία. Europa League. Στη Βραζιλία. Στην Ευρώπη ο Ρέκτορ Ραούλ Κούπερ που προσπαθεί να τον επιβάσει. Έχει τρία πρωταθλήματα, 19 κύπελλα, 55 Super Cup. Πού? Στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία. Εκεί παίρνει και ο. Πώς τον λένε αυτός που είχε παίκτη που πέταξε τα χαρτάκια που πίσω. Η τέταρτη ομάδα δεν πήγε, είναι η Μπράγκα. Δεν πήγε στο Ουσμπεκιστάν. Φίλε, ο Κούπερ πήγε με τώρα. Τη Βαλένθια στον τελικό του Champions League. Βέβαια. Πήγε με την Ίντερ. Με τον Ξανθομάλη. Με την Ίντερ. Την Ίντερ. Στον τελικό του Champions League. Και στη Γεωργία και στο Ουσμπεκιστάν. Όχι, έχουν την άνοδο και την γιατί του δίνει ένα εκατομμύριο. Γιατί του δίνει ένα εκατομμύριο. Γιατί έπινε το Φρέντο Εσπρέσο του Σταυροπόδη. Και πήρε την Αίγυπτο από το χεράκι. Έτσι, που δεν προχώρησε. Και την πήγε παγκόσμιο. Τελικό. Παγκόσμιο και τελικό. Πανεφρικανικού. Ναι, γι' αυτό. Ναι, ναι. Γιατί, δεν γιατί δεν είναι του συστήματος και δεν προσκύνησε. Γι' αυτό. Έτσι. Και δεν έχει μάνατζερ. Λοιπόν. Μάνατζερ έχει. Δεν έχει καλό μάνατζερ. Μια χαρά είναι ο μάνατζερ του. Πες το Χρήσανθο να πει καμιά ιστορία από την προετοιμασία, λέει να ξεχαστούμε. Αλλιώς λέει να πει κανένα όνομα. Είπαμε ρε παιδιά. Έκτορ Ραούλ. Έχει πάρει και δύο Ισπανικά Super Cup που το λέτε άτυλο. Και ένα χρόνο μικρότερος λέει από το Σάντος που αποθεώνεται. Και το Στέφενς. Το Στέφενς. Το Στέφενς. Το Στέφενς. Το Μεθίστακα. Το Μεθίστακα. Έτσι. Που κοιμόταν στην προπόνηση. Όπως έγραψε. Που λέγανε. Όπως έγραψε και κάποιος στο σχόλιο. Ο Μάρτινς φαίνεται εργατικός άνθρωπος. Θα μπορούσε να προπονήσει δύο ομάδες. Δευτέρα Τετάρτη. Αυτό καλό. Αυτό καλό. Ο Λεμονής. Ο Λεμονής. Ο Λεμονής. Όχι ρε Μάρτινς. Τελειώσαμε. Αυτό καλό. Είναι καλό. Δεν μπορεί να μπει στο Μάρτιν. Αυτό καλό. Ο Κούπερ επίσης στο τελευταίο Μουντιάλ που έγινε. Μουλιάλ. Προπονητής εθνική ομάδα. Ήταν όντως. Στην Τινησία. Σε ποια ήταν. Στην Αίγυπτο, ρε. Εντάξει, δίπλα είναι. Η Τινησία. Ολόδιπλα. Λιβύη, Τινησία, Αίγυπτος. Ωραία. Τινησία, Λιβύη, Αίγυπτος. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και αυτή είναι και η άποψή μου. Εμένα, ναι, θεωρώ ότι ο Κούπερ θα ήταν ιδανικός αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είμαι στο πορτοφόλι του Καρυπίδη και δεν νομίζω ότι υπάρχει και το 500, 600, 300, 400, δεν ξέρω πόσα χρήματα παίρνει. Τόσα, ε. Και δεν είμαι αυτός που θα αποφασίσει κιόλας για το κομμάτι. Εμείς εύκολα εντάξει. Λέμε. Εμείς λέμε. Εγώ εντάξει. Λέω την άποψή μου. Μακάρι να έρθει ο κάθε Μάντζιος και να κάνει τη μία νίκη πίσω από την άλλη. Σωστό. Από εκεί και έπειτα η. Το βιογραφικό, η παρουσία, ο τρόπο. Εγώ δεν κρίνω αν έπαιξε, ήταν σε μικρή ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί πολλές φορές ένας προπονητής πρέπει να πάει και σε μια. Να πάρει την ευκαιρία. Βέβαια. Να την αρπάξει. Και μπορεί να έρθει ο προπονητής και να την αρπάξει. Γιατί είναι φυσιολογικό να μην μπορείς να παίξεις κυριαρχικό ποδόσφαιρο με τη Λαμία ή τον Πανιόνιο. Είναι φυσιολογικό. Σωστό. Ενώ αν έχεις. Γιατί έχει παίκτες το Ρεβίδι και τον Φακί. Αλλιώς είναι άλλο να έχεις τον Μπρούνο Γκάμα. Αλλιώς οδηγάς μια Mercedes και αλλιώς οδηγάς μια. Είναι άλλο να έχεις τον Φετφατζίδη και τον Μπρούνο Γκάμα παίκτες και άλλο να έχεις τα παιδιά που ήταν στη Λαμία. Τους είδαμε και χθες. Ο Μπρούνο Γκάμα βάλε. Ανυπαρκτουά.gr. Έβαλε γκολάρα ο Μπρούνο. Χρήσατε, είδα τον γκολ του Κουέστα το δεύτερο. Πώς δεν έχει ευθύνη, ρε Χρήσατε. Το είδα τον γκολ. Και μου λες δεν έχει ευθύνη. Περνάει μπάλα μέσα από τα χέρια του και τη βάζει ο άλλος μόνος του. Κώστα, δεν περνάει μέσα από τα χέρια του. Διώχνει. Πού τη διώχνει. Τι είδα. Άλλο μάτσι ήταν, Κώστα. Κάνει ο διαγώνιο σουτ, πέφτει ο Κουέστα, περνάει από κάτω του. Και τη βάζει όλο σε προκενή αιστεία. Τη διώχνει σε κενή αιστεία, το βάζει. Τη διώχνει πάνω του, δηλαδή. Διώξιμο και να είναι η μπάλα
Παράλληλα, δεν τη διώχνει σωστά. Γιατί αν τη διώχνει, το διώχνει σημαίνει ότι έχει ευθύνη. Άρα έχει ευθύναρο. Έχει βγάλει τρία τέταρτα. Έχει ευθύναρο και πάρε προπονητή τον Γκαμπερίδη, μου λέει ένα. Να μην κάνετε έξοδα. Που έκανε και καλή ομάδα τουλάχιστον ο Σάβα. Με μηδέν μπάτζετ. Πάρε τον Γκαμπερίδη. Το Σάβα. Θα σα βγάλει προπρόσωπο. Με σχολιάζεται για προπονητή ο ένα ο οποίο πέρσι όλη τη χρονιά έδινε τον μπούλο στον προπονητή. Και ο άλλος ο οποίος έχει προπονητή τον Ακριτόπουλο. Εγώ δεν είμαι οπαδός για να λέω τον Μπούλο και αυτό και τα λοιπά. Έχω πει πάρα πολλές φορές. Καλά, δεν αυτοί που μας ακούνε μπορούν να το πιστοποιήσουν ότι έλεγα είχε και έχει ακόμα για την περσινή χρονιά. Δεν υπάρχουν οι κολυμπήθρες του Σιλοάμ και σβήνονται όλα και αποθεώνουμε τον επόμενο Γκουαρδιόλα που έχουμε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Είχε τεράστιες ευθύνες πέρσι ο Αμπέλ Φερέιρα. Φέτος Γκουαρδιόλα είχε τεράστιες ευθύνες. Και η οικογένεια Σαββίδη για την περσινή ομάδα που ήταν κατώτερη τη προπέρσινη έχουν ευθύνες τεράστιες και υποσφαιριστές. Δεν γλίτωσε κανένας πέρσι. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Δεν γλίτωσε, αλλά και τον Καρυπίδη λέτε να τον βρίζουμε και τα λοιπά γιατί έχασα ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό. Δεν λέμε να τον βρίζουμε. Τι κριτική να τον ακουμπήσουμε. Φταίει ο Καρυπίδης που αποκλείστηκε από την Κόλο. Φταίει, τι έπρεπε να κάνει. Να πιάσει την μπάλα στο σου το διαγώνιο. Ναι, να την πιάσει. Να βάλει παίκτη μου να μπορεί να την πιάσει. Τον έδωσε 200 χιλιάρικα. Να πάρει άλλον. Α, να πάρει άλλον. Πήρε άλλου στη θέση αυτό που χάσαμε το τρένο. Πήρε άλλου αυτού που πέρσι χάνανε. Και πάλι κάνει τα ίδια. Άρα κάτι δεν κάνει καλά. Εντάξει. Δεν φταίνει οι παίκτες που δεν μπορούν να πιάσουν την μπάλα. Ναι, σωστά. Δεν φταίνει οι παίκτες που ο Φετσπατζίδη πέρσι του περνούσε σταματημένους και τώρα φέτος κολούσε σήμερα. Εντάξει. Τι να κάνει δηλαδή, το Φετσπατζίδη έχει. Τι θέλει να κάνει, ποιο θέλει να φέρει, τον Βάρτα. Που πήγε να τον πουλήσει. Τον πούλησε για κάποιους. Α, μπράβο. Και με αυτά τα λεφτά πλήρωσε τον μπαν για κάποιους. Και μετά τον ακυρώθηκε η μεταγραφή που τα βρήκε τα άλλα. Τα έδωσε ο Μαρινάκης. Που τα είχε δώσει από τη Ιερόπολη. Σε μια αποτυχία, δυστυχώς, ευθύνη έχουν όλοι. Πρώτα την έχει η διοίκηση. Α, είναι άλλο έχω ευθύνη. Τελειώσαμε. Και άλλο απαξιώνω. Όχι, δεν απαξιώνεις. Ευθύνη. Δεν σου ζήτησε κανείς να πινελιπώνεις και να ισοπεδώνεις. Πρώτη έχει ευθύνη ο πρόεδρος. Μα και ο ίδιος το είπε χθες. Πρώτα φταίω εγώ, λέει. Εγώ τους έφερα. Μέα κούλπα. Εγώ λέει φταίω πρώτος. Κάθε Παρασκευή 2 με 4. Καλή εκπομπή. Μέα κούλπα. Με το Λαφέρ. Καλό καλησπέρι. Θα τον φέρουμε το Λαφέρ. Κυρίοι λοιπόν. Και κύριες. Τι? Κυρίοι και κύριες. Λοιπόν, άτε, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Σας είπα και για Μάντζιο, σας είπα και για Δέλα, σας είπα και για Αναστασίου. Σας είπα και την άποψή μου ότι εγώ θα προτιμούσα έναν ξένο Λάτιν προπονητή. Αυτό το στυλ νομίζω ότι ταιριάζει στην ομάδα. Από εκεί και έπειτα όμως θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε μια κατάσταση που να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Χρυσανθέ, ναι. Για μπάσκετ θα πούμε τίποτα. Ναι. Τι ώρα, 2:01. Πρώτον, να πούμε ότι υπάρχει μαραθώνιος διαβουλεύσεων για τα τηλεοπτικά του Ηρακλή. Τον είπα τον Μπάμπη, φίλε. Τον είπε τον Μπάμπη. Τον ναι, ναι. Συνέχισε ο Χρυσόρκος. Εντάξει, δεν πειράζει ο Μπάμπης. Είπαμε, θα κριθεί η διοίκηση. Δεύτερη αποτυχία δεν χωράει όμως, έτσι Χρυσανθέ. Τι εννοείς δεύτερη αποτυχία? Τι... Να ξανααποκλειστώ. Όχι. Να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να έχεις, ας πούμε, μία νίκη σε 17 αγώνες. Έχω μία νίκη σε ένα μάτς. Έχεις ένα. Μέχρι στιγμή. Και είμαι πρώτος. Είμαι Στέργιο. Πρώτος στη βαθμολογία. Συγγνώμη, Στέργιο. Σε περιμένει ο Αχιλλέας, περίμενε. Περίμενε. Ο Βόλος. Ο Βόλος Κόλος. Κόλος Βόλος. Ναι, περιμένει, τι να κάνω. Λοιπόν, μαραθώνιο διαβουλεύσεων να υπάρχει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και μπαίνω βγαίνω, ζητώ συγγνώμη από το πολυπληθές κοινό. Προκειμένου να μεταδοθεί ο αγώνας, η Κυπριακή Ομοσπονδία έχει ρίξει τις απαιτήσεις της και είμαστε τώρα σε μια διαδικασία διαβουλεύσεων με την ΕΡΤ και με την TV100. Προς τιμή του Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας ασχολείται με το θέμα. Έχει μιλήσει με τον πρόξενο του Κύπρου, παίρνουν τηλέφωνο, γίνεται ένας χαμός γενικά για να μεταδοθεί ο αγώνας. Ο αγώνας ανακοινώθηκε ότι θα μεταδοθεί σε live streaming μετάδοση με συνδρομή, με πληρωμή δηλαδή, από τον κόσμο. Α! Με πληρωμή. Καλά, πριν μας έλεγες προσφορά της, ναι, Κυπριακής Ομοσπονδίας. Σήμερα προσφορά του, σήμερα προσφορά του κόσμου του Ηρακλή. Με 1 ευρώ. Με 10. Το να ένα μάτς. Να το δώσεις. Και 15 όλα τα μάτς. Να το δώσεις, Κώστα. Για Κλάρα. Εντάξει, για, να δούμε, για να δούμε και πόσοι θα αγοράσετε. Γιατί ζητάς απέτηση. Αν μπεις όμως και δώσεις 20 συνδρομές, κανένας δεν θα μετά αγοράσει. Μην απαιτήσεις. Κανένας. Άρα μην απαιτείς. Άρα εγώ πώς ζητάς από κάποιον εμπορικά. Oh. Εμπορικά από κάποιον να το εκμεταλλευτώ. Κανένας. Τζάμπα. Κανένας. Τζάμπα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να προβώ σε περαιτέρω κρίσεις. Θέλω απλά να μεταφέρω τα δεδομένα. Ο κόσμος να περιμένει ανακοινώσεις.
Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο εγώ πάντως για το όλο θέμα. Δεν είναι ευχάριστο αυτό ούτε για τον Ερακλή ούτε για τον μπάσκετ. Μου βγάλε τώρα το πικι πικι ποκοπόκ και δεν ακούω τίποτα. Στέργιο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ιωνικός πήρε τον Άνταμ Σμιθ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Λαύριο σε μια καλή εμφάνιση σε φιλικό. Να πούμε επίσης ότι βρέθηκε κρούσμα κορονοϊού στον Ολυμπιακό. Στον μπάσκετ τώρα πάντα. Γίνεται ο Ολυμπιακός και στον μπάσκετ ποδόσφαιρο. Ο οποίος ο Ολυμπιακός πήγε φίλε σε τουρνουά στην Ισπανία. Λοιπόν, και έχει θετικό κρούσμα. Ο Α, όχι ο Β. Ο Α, ναι. Σωστό. Σωστό. Σωστή η παρατήρηση. Σωστή η παρατήρηση. Άντε πάλι με τον Α. Θα αρέσει στο CNN, μωρέ. Ήταν τότε. Στον Α Digital, όχι στον Α. Στον Α ήμουν Κώστα. Στον Α Digital. Στον Α TV. Όχι, στον Digital ήσουν εσύ. Στον Digital ήμουν εγώ, όντως. Εγώ ήμουν στον κανονικό τον Α. Σας αφήνω. Τα λέμε με τούμπα. 7 η ώρα. Ωραία. Έχει και μάστα σήμερα, ε. Έχει μάστα. Μαστάρα. Λοιπόν. Πες στους χορηγούς. Mr. Gold μαζί μας. Απ' έξω τους λέω όλους εγώ. Γι' αυτό θα πληρώνουμε μόνο εγώ. Εννοείται. 62-85-86. Το μαθό Κώστας. Μετά τη μία το μεσημέρι αρχίζει το delivery. Έτσι. Μαγειρευτά φρέσκα. Πάρτε τηλέφωνο τώρα μέχρι και τη μία το βράδυ. Μεσολογγίου 1 στις Οικές. Mr. Gold. 1, ναι. Το 1 το θυμάμαι. 2. 2 Κώστα. Εντάξει, δίπλα είναι. Ήθελα να το θυμάστε. Απέναντι είναι. Ήθελα να το θυμάστε. Πες το Χρήστα θέλει να δει το messenger του. Και τον Σμιθ λέει τον θέλαμε λέει και εμείς. Λέει ο φίλος ο Πέτρος. Εντάξει. Εσείς ο Άρης εννοεί. Πονάστε όλοι καλά παιδιά. Καλή τον συνέχεια. Smith. Τον Άνταμ Σμιθ. Mr. Smith. Τον Άνταμ Σμιθ. Και Mrs. Smith. Mr. Mrs. Smith. Λοιπόν. Να είστε όλοι καλά. Αυτός. Καλή συνέχεια. Μια χαρά περνάει αυτός. Αυτές είναι εκπομπές. Ταξιδιάρα. Όταν μιλά. Ψυχή. Είναι όντως. Ψυχάρα. Μισός έχει βγει μείνει. Λοιπόν. Σαν και εμένα ήταν. Να είστε. Δούσεις κούσεις. Ναι. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα δεν είναι ο Δούσης και είναι ο Κούσης για μένα. Πάντως δεν είναι ταξιδιάρα ψυχή ο Κούσης. Λοιπόν, άντε. Φιλάκια.